Τέλειο. Λοιπόν, παλιό Ατάρι. Άντε να σε δω. Θες και την ιστορία του παιχνιδιού. Ξέρω εγώ. Ε? Λοιπόν, δύο αεροπλάνα πετούσαν. Και μα πήραν παράγκο. Και λέει δεν τα ρίχνουμε. Λοιπόν. Είναι ένας μπάρμπας με ένα κανόνι. Θα σου γαμίσω λέει. Πετάνε κάθε μέρα από πάνω. Και πετάνε δύο, κοίτα, συστοιχεία. Ναι, ναι, είναι συγχρονισμένοι όμως. Όχι μαλακές. Λοιπόν, κάποια από αυτά τα παιχνίδια είναι με δύο παίχτες. Ναι, το τώρα πώς θα το ξέρουμε θα μου πεις τώρα. Μα φαίνεται. Λοιπόν. Από το Pixel. Ναι. RC Battle 1977. Τίτλος που κυκλοφόρησε μαζί με το Atari. Βεβαίως δεν υπήρχε κανένα bundle τότε με το Atari. Εννοείται ότι όλα τα πουλούσαν ξεχωριστά στην πάρα πολύ ωραία τιμή των $60, που για εκείνη την εποχή ήταν πάνω από $100 σημερινά με τον πληθωρισμό. Ήταν δηλαδή άστα να πάνε. Μιλάμε για τρελό χρήμα. Ήταν όμως κάτι πρωτοποριακό. Ήτανε, γιατί πριν ήταν το Odyssey. Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εκείνη την εποχή εμείς δεν είχαμε τίποτα από όλα αυτά, βεβαίως. Εμείς είχαμε το Philips το Video Pack, το οποίο είναι το Odyssey 2. Α, okay. Το Atari όταν κυκλοφόρησε εδώ, ήταν ήδη δεκαετία του 80, ήταν 84-85, περίπου τότε. Υπήρχε ήδη δηλαδή το NES στο εμπόριο και όλα αυτά, και το Master System. Το Video Pack πιο πολύ το γνώριζαν αυτοί τώρα που είναι γύρω στα 50. Εντάξει. Okay, okay. Ναι. Το Odyssey 2 στην πραγματικότητα είναι, δεν έχει καμία σχέση με το πρώτο. Είναι κάτι σαν Atari, παίρνει κασέτες, έχει ένα numeric pad πάνω η κονσόλα και κάτι χειριστήρια πολύ περίεργα. Τα παιχνίδια είναι παρόμοια, βέβαια, τότε εκείνη την εποχή πολύ κλόνος έπαιζε και ο ένας αντέγραφε τον άλλον. Η Magnavox πίστευε ότι αυτή εφήβρε τα video games και μέχρι σήμερα έχουν κάποια θεματάκια εκεί με την Atari. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιος εκπροσωπεί την Magnavox. Αυτό. Αυτή πιο πολύ με την Coleco και με την Mattel είχαν θέματα, Coleco Vision και Intel Vision. Τα κλασικά, τα γνωστά. Δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Να απολαύσουμε τις παιχνιδάρες μόνο. Καλά, όσο τα θέλουμε. Πιστεύω έχει τρομερούς launch τίτλους για, όπως θα δούμε και σε κάτι άλλο πιο μετά. Καλά, εννοείται. Και εγώ όπως βλέπουμε αλλάζουν και χρώματα γιατί μας βαρέθηκε. Μας βαρέθηκε. Κοίταξε όμως τώρα πλέον καταλαβαίνω, τώρα όχι, ποιο είναι το δικό μου το κανόνι και ποιο... Να μην πω τώρα σε τι μοιάζει, αλλά θέλω να το κανόνι. Αν θες μπορούμε να παίξουμε διπλό. Ναι, να παίξουμε διπλό. Έχω δεύτερο χειριστήριο, έφερα. Α, ναι. Θες δηλαδή να παίξουμε διπλά, ε. Έτσι. Ωραία. Δηλαδή... ας τσεκάρουμε πρώτα να δούμε ποια είναι μόνο και διπλά και αυτό είναι το μόνο εύκολο. Οκ, okay, περίμενε. Λοιπόν, για να δούμε. Α, παιδιά δεν είναι. Δεν είναι μπουλέτο. Μισό λεπτό να βάλω την κασέτα. Φέρα, κασέτα δεν κουμπώνει καλά. Περίμενε, εγώ δηλαδή αν πάρω. Καλά το κάνεις, αυτό δεν το κάνεις. Δεν πρέπει να πετύχεις το αεροπλάνο. Το δικό. Ναι, δεν πρέπει να το πετύχεις. Σωστά αυτό. Δεν πρέπει να πετύχεις το αεροπλάνο. Καλά, και πώς θα πετύχω το. Δηλαδή, άμα είναι το άλλο. Αυτός είναι ο σκοπός. Ναι. Περίμενε. Ναι. Καλά το κάνεις. Όχι, ρε μαλάκα. Ναι, όμως πήρα πόντο. Πήρες πόντο να χτύψεις το δικό σου. Άσε μας. Να, είδες. Κατάλαβες, κατάλαβες. Δεν πρέπει να χτυπήσεις το δικό σου ρόλο. Τους έχω σκίσει. Και το άλλο δεν πάει με το πάστο. Μπράβο. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα πεις την ιστορία του παιχνιδιού. Περίμενε τώρα, εγώ μέχρι να το φτάσω high score. Πάμε πόσο πάει. Θα το δούμε. Θα στα κάτσουμε εδώ μέχρι να δούμε. 5 ώρες μετά. Μπορεί να πηγαίνει μέχρι 7. Ωραία, έχουμε ακόμα. Άφορα! Όχι, ελικοπτεράκια. Έλα τώρα. Α, ναι, δεν ξέρω αν το είπαμε. Να ξέρετε ότι συνήθως τα πιο πολλά παιχνίδια που θα παίζουμε θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Εντάξει, τώρα για τις πιο παλιές κονσόλες πιστεύω είναι λίγο δύσκολο. Ναι, όπως αυτό εδώ τώρα, όπως εγώ δεν μπορώ να. Εντάξει, καλά τα παστεί. Κανά. Πρέπει να υπολογίσω τώρα, όχι. Πριν κάνει εμφανιστεί. Τώρα.
ναι, δεν θα βγήκαν ξανά τα παιδιά. Όχι. Γιατί να μου σβήνει πάνω. Η άλλη εκεί στο κανόνι σε πάνω. Γιατί να μου σβήνει πάνω το σκορ. Θες εσύ όλα ρε φίλε, εντάξει. Έκανα high score. Έχεις πάσει κάθε ώρα λογικές ρε φίλε αυτό που έχεις κάνει. Κοίτα εδώ. Πλάκα κάνεις. Ρε φίλε φρένα ρε το είδες. Κάπως κόλλησε, κάτι έγινε. Τελείωσε. Δεν μπορώ να κάνω άλλα. Γιατί. Τι έλειξε ο χρόνος. Αυτό ήταν. Καλά αυτό γιατί τόσο λίγο. Δεν ξέρω, ίσως είναι αμυγός διπλό. Μήπως πέρασε στο 10, ας πούμε, ρε παιδί μου και τελείωσε. Μήπως αναβάζουν από πάνω γιατί μου έλεγε ότι υπάρχει ξέρω εγώ, ένα time limit, ξέρω εγώ ότι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μαν, τελειώνουμε, ξέρεις. Δεν έχω ιδέα. δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε. Να βάλουμε και το άλλο το χειριστήριο να δοκιμάσουμε. Περίμενε. Άντε. Το άτιμο. Τι όρθιο. Εγώ διασκεδάζω όσο λείπεις. Ω, τέλεια. Βρε, αυτό κουνιέται. Ποιο κουνιέται. Το κανόνι. Μπορείς το... Μπορείς και κάθετα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Τι έγινε, ρε. Δεν μου αρέσει, δεν ξέρω εγώ αυτό. Πού να ξέρω. Εγώ πέτυχα το τελευταίο και να πω. Εντάξει. Γεια μου. 11. Τι έγινε τώρα. Δεν ξέρω, το τάρι έχει ήχους από Windows. Η ήχη είναι τι, τέλειο είναι. Άρα προχωράει. Ρε, πάτησες κάτι. Δεν ξέρω, μάλλον δεν το κάνει. Καλή φάση, ωραία. Χειριζόμαστε τον ίδιο πέντε. Ωραία, τέλεια. Τέλεια, πάτα ξύ, πάτα. Έλα, έλα, εντάξει. Τέλεια. 14, να, μια χαρά. Ναι, τώρα αυτό και το πώς... Μισό. Να κάνουμε ρυθμίσεις. Α, είναι τώρα έτοιμο. Okay. Τώρα είναι έτοιμο και. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εδώ. Γιατί και εγώ δεν έκανα κάτι να σου πω. Okay. Τα χειριστήρια τα βρίσκει δηλαδή κατευθείαν. Είναι ό,τι τέκ δηλαδή, τα πάντα όλα. Ναι, όμως κάνουμε το ίδιο. Δεν έκανε πριν. Να, για δες. Εγώ το χειρίζω αυτό. Εσύ το χειρίζεσαι. Δεν έχω καταλάβει. Για δες. Α, το ίδιο χειριζόμαστε. Το ίδιο χειριζόμαστε. Έλα ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. τι γίνεται. Δεν ξέρω. Κάτσε, escape. Πατάω. Ναι. τι να πω. Ωραία, ωραία η μαυρίλα. Βάλ το άμα είναι κατευθείαν τέτοιο. Κοίταξε εδώ στο devices. Έχει αυτά. Οκ, okay, ναι, αυτά τα έχει να γνωρίζει. Ναι, τα έχει αυτό να είναι καλό. Ναι, απλά εκεί που ήταν auto detect που το είχε. Ναι. Πού ήταν. Εδώ. Controllers. Ναι. Βάλε right port. Τι. Αυτό είναι και καλά ο τύπος του χειριστήριου. Ναι, λέει. Α, οκ, τα αυτό περιφερειακά. Είναι... Τα... Ναι, ναι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Ωραία, πάνε λίγο emulation. Οκ, okay, cancel. Input. Devices and ports. Αυτό. Ωραία, διάλεξε λίγο το δικό μου. Ωραία. Όχι, είναι μόνο για remove. Είναι, είναι μόνο για remove. Όχι, απλά τα έχει δει. Όχι, αυτό απλά είναι, τα έχει δει, ναι. Δεν ξέρω. Ξέρω, να μας κάνεις από τόσο. Αυτό είναι το δικό σου. Ναι, λέω μήπως ας πούμε... Α, το... δεν νομίζω, αλλά ξέρω εγώ, κάνω το.
Μήπως ξέρω. Ρε εσύ. Έχω την εντύπωση. Για δες. Ξέρεις τι, αφού έχει switch ρε το παλιό Atari. Ωπα, τι γίνεται. Εδώ έχει καλά πράγματα. Εντάξει, όλη μέρα εδώ θα είμαστε. 25. Τι 25. Εδώ, περίμενε. Κάτι έκανα πριν, νομίζω ότι... Για δες, κουνιέται. Όχι. Όχι. Για δες. Πάλι περίμενε. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Έχω ζαλιστεί λιγάκι. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει. Έχω μπερδευτεί. Μπερδευτεί πάρα πολύ. Για κάποιο λόγο παίζει μόνο του. Γιατί. Μας αγνοεί. Να πω. Συνήλθε. Κάτω κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Είμαστε στο παιχνίδι 2. Βασικά, αυτά τα controls που έχει, τα λευγεδάκια που έχει δίπλα από το power, και καλά κάθε παιχνίδι έχει κάποιες μικροπαραλλαγές, έχει κάποια modes. Και είμαστε τώρα στο δεύτερο mode. Αλλά θυμάμαι ότι σε κάποια παιχνίδια, δεν ξέρω αν σε αυτό ισχύει, οι λευγέδες που είναι πιο δεξιά, ορίζεις και τους παίκτες. Εδώ δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα. Το επόμενο βήμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να καθίσουμε και να γκουγκλάρουμε. Παιδιά, δεν μπορούμε στο RC Battle να παίξουμε διπλό. Έχουμε μια καήλα. Δεν ξέρω δηλαδή. Δεν μπορώ ρε φίλε, δεν το είχα ανάγκη. Θέλω να χτυπάω μπαλόνια. Αλφα. Καταλαβαίνεις. Που από και τα δύο τα χτύψα. Ωραία φίλε. Και να φανταστείς ότι κάποτε κάποιοι διαφορετικοί. Ήτανε entertainment. Να σου πω όμως κάτι, άμα το έχεις αυτό τώρα στο σπίτι σου πραγματικά, είναι να έρθει ο μπαμπάς να σου πει: τι είναι αυτά, τι παίζεις. Άντε κλείσ' το χωριό να δω ειδήσεις. Μα πραγματικά κάτσε ρε φίλε, δες ειδήσεις, είναι πιο ενδιαφέρον. Να παίξουμε, έλα, να παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Video games, έλα, αυτά είναι video games. RC Battle. Αφού δεν πρόκειται ποτέ να κάνουμε χάσεις τώρα, παίξουμε κάτι τουλάχιστον που να... Τώρα είναι μισό λεπτάκι. Λοιπόν, άλλαξε κανένα mod. Κάτι θα αλλάξω. Όχι, άλλαξε mod. Το βάλε. Τι. Εκείνο με τα τέτοια. Με τα πλοία. Ρε φίλε, είναι πολύ παλιό για να μπορώ να το ξέρω τόσο καλά. Είναι, είναι άλλο το τέτοιο. Μπράβο. Εδώ, εδώ. Τέλεια, εδώ, τέλεια. Το χάος θέλω. Ωραία. Εντάξει, να το κουνάω το τσουτσού. Και τώρα τι γίνεται. Βάρα.
Τι, αφού πατάω, δεν κάνει τίποτα. Τέλεια, σ' άλλο. Ωραία, α, έτσι θα το πάμε. Α, οκ, okay. Τώρα φίλε δεν κάνει τίποτα. Τώρα. Τώρα φίλε για κάποιο λόγο κουνιέμαι έτσι, αλλά. Τα κουμπιά. Όχι. Τώρα. Περίμενε, βιάζει πολύ. Δεν ξέρω τι γίνεται, μαλάκα. Κόλλησε. Τίποτα δεν κάνει. Ωραία, φίλε, μήπως. Τι διάλογο, κολλάει και θέτα. Κάνει την κασέτα και πέσε. Έχει κολλήσει κασέτα, δεν είναι. Λοιπόν, πολύ ψυχαδελικό. Είναι πολύ ψαγμένο. Τώρα πρέπει να εξηγήσει τώρα τι γίνεται στο παιχνίδι. Έλα, να, το ανθρωπάκι. Και την μπάφια μου. Τι έχουν πάρει, ρε φίλε, και το φτιάξανε. Μα δεν ξέρω, τι πας, δεν ξέρω. Εδώ, μια χαρούμενη φατσούλα. Βάλε και μια πάπια. Πάπια, τι θα ρίξουμε, μια πάπια πάνε. Γεια στο. Ο Μπιλ το έχει πιάσει το. Ωραία. Ναι, αλλά δεν. Δεν πυροβολάει. Όχι. Όχι. Κάτσε να κάνουμε ξανά reset, ξέρω εγώ. Τώρα πυροβολάει. Τώρα πυροβολάει, αλλά πήγαμε στο παλιό τόμο. Και έχει μια φατσούλα και πάπια που δεν μπορούσε να πει. Τώρα ξέρεις τι έγινε. Τώρα ξέρεις. Πες μόνο. Α, τώρα πες μόνο. Ναι, ναι, πες μόνο. Κάτσε, περίμενε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το τύπο Switch. Έχει είναι το Switch, ρε, σου λέω. Το είναι πολύ περίεργος αυτά. Είναι μισή. Όχι, δεν είναι αυτό. Πρέπει να κάνεις πολύ. Να, όχι. Πρέπει να... Τώρα εδώ, ρίξε, μία. Κοίταξε. Είναι ένα πείραμα τότε, από μόνο του. Ό,τι απαντήσει. Και μόνο το καφέ. Όπα, αυτό είναι εγώ ήμουνα. Ναι, εγώ ρίχνω. Άιντε ρε, να. Ναι. Επιτέλους. Εγώ είμαι, να. Απλά εξαφανίζομαι, πάω στην άλλη. Πάντα έχουν και γκάζι και φρένο. Κοίτα, γκάζι, φρένο, γκάζι. Ωραία, μήνα. Έλα, πάνε το καραμπάκι. Α, μαζί το παίζουμε τώρα. Τώρα μπορούμε να παίξουμε. Καλή φάση, ε! Μαζί το ένα αεροπλάνο. Και σταματάς τον γκάζι και εγώ θα ρίχνω την βόμβα. Ωραία. Τέλεια. Γιατί μια χαρά τι έχει. Έτσι. Περνάς δημιουργικά. Μπορούμε να ανοίξουμε μια άλλη συζήτηση. Αν δεν το παίζουμε, είναι πανεύκολο. Ναι, πάνω κάτω. Okay. Αυτό. Τι καλά. Για ρίξε την βόμβα, ρε. Έλα. Τέλειο. Ναι, και πήραμε παραπάνω. Και πήραμε παραπάνω και πότε. Το κάθε. Ο κάθε εχθρός δίνει παραπάνω. Εγώ λέω ότι θα βάλουμε ένα στοίχημα. Για πες. Είναι το πειρατικό καραβάκι, ας πούμε, αυτά τα κοντά. Ναι, ναι, ναι. Το άλλο είναι το κανονικό το πλοίο και το άλλο είναι, ξέρω εγώ, σαν υποβρύχιο μια. Δεν ξέρω, σαν τάγκ. Σαν τάγκ. Θα βάζουμε στοίχημα τι μπορεί να πετύσει και τι όχι. Ωραία, για κάτι. Αυτό είναι, θέλει λίγο φαντασία. Λοιπόν, εγώ θέλω τώρα, έτσι, ας πούμε. Τώρα. Πες τι μπορώ να πετύχω. Πες, θα βάλουμε στοιχηματάκι. Το τάγκ. Το τάγκ. Ποιο είναι το τάγκ, το πράσινο. Το πράσινο, αφού είπαμε. Το πράσινο. Καραβάκι, καράβι, μετά. Εντάξει, και εντάξει, μέσα. Μέσα. Κάτσε, πατάω φρένο. Έλα, πάρ' το χειριστήριο. Λοιπόν, εσύ τι θες. Και το πορτοκαλί του καραβάκι, το πειρατικό, το τέρμα, το τελευταίο κάτω. Χέσαι μας τώρα, πέτυχε το. Θέλω να δω. Ε. Α! Τι έγινε! Παραλίγο. Για να δούμε. Όχι αυτό, δεν ήθελα να κάνω. Την πλήρωσε ο καημένος. Και πάλι την πλήρωσε ο καημένος. Όχι, τελειώνουμε, αναβοσβήνω από πάνω. Αναβοσβήνω. Αχ! Ότι τα περνάς από ανάμεσα και δεν πετυχαίνεις τίποτα. Για το καραβάκι πάω, ξέρω, είναι... Α, τελείωσε. Τελείωσε, δεν μ' άφησε. Τι γίνεται, ρε φίλε. 40 πόντους. Ρίξε κέρμα, τι γίνεται. Πρέπει να ξανακάνεις reset. Ωραία, φίλε. Έλα, ας αλλάξουμε game, ξέρω εγώ. Γιατί είναι ένας από τους καλούς τίτλους. Ναι, δεν μπορείς να το αποχωριστείς. Βγάλε την κασέτα λίγο. Έχει κρατάει σκορ στα άλλα, είδες. Χάει σκορ. Αυτό τι έχει. Εδώ και να θες πάλι δεν παίζει. Ναι. Ναι. Οκ. Εντάξει, οκ. Όχι. Στο προγραμμάτισε αυτό το πράγμα. Καλά, ό,τι να είναι. Ας πάμε στον επόμενο. Ναι. Κρουτς, βγάζω την κασέτα. Κρουτς. Βάζω δεύτερη κασέτα. Λοιπόν,
Έλα, τώρα όμως, τώρα όμως. Τώρα, τώρα όμως, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα θα βάλουμε την παιχνιδάρα την υπέρτατη, έτσι. Τέλεια. Λοιπόν. Για πες. Fun with numbers. 1980. Ένα παιχνίδι μαθηματικών. Ό,τι χρειαζόμαστε. Πολύ φαν, γιατί. Να το αγοράσεις αυτό, ξέρω εγώ, τότε εκείνο τον καιρό και αυτό, να πεις... ρε φίλε, είναι άλλο. Θέλω να πεις ότι το παιδί μου, εγώ δεν πήρα ένα παιχνίδι. Κάθεται και μαθαίνει. Ναι. Τρελή διασκέδαση. Δηλαδή θα πάνε να σκάσεις εσύ 60 δολάρια. Δεν ξέρω, εγώ τι βρίσκω λίγο με αυτά. Με τα εκπαιδευτικά. Okay. Fun with numbers. Ωραία. 980. Τι, λοιπόν. Για πες. 9. Τι μπορεί να είναι αυτό τώρα. Έχει δύο γραμμούλες. Θα μπορούσε να είναι... Ένα σπιτάκι. Καταρχάς πρέπει να το... Ναι. Να το ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα. Ωραία. Είναι μυστηρίο. Ναι. Λοιπόν, παύλα. 9 και παύλα. Ναι. Α. 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 Ναι. Ναι. Το βρήκα. Το έγραψες. Τίποτα, εγώ το πήγα πάνω κάτω. Ναι, πάνε, ναι, ναι. Για να δούμε. Τέλος, ξανά την αρχή. Ωραία, τι, α, πόσο κάνει. Πόσο κάνει. Μηδέν. Όχι, δεν κάνει μηδέν. Το βρήκε, είδες. Μας κοροϊδεύσε, ρε. Τι μα, μηδέν, εγώ. Φέρ το δω, ρε, φέρ το δω. Να, τώρα, ας πούμε, θα βάλω 5 και θα το βρει. Α, τώρα το βρήκε. Ναι, είδες. Okay. Καλά, μάλλον και πριν, α. Sorry. Ωραία, πόσο να κάνει, να κάνει, να μην κάνει 8. Το βρήκα γι' αυτό. Να, ένα παιχνίδι που νικάμε πάντα. Εδώ πόσο κάνει, για πες εσύ. Κάτσε, έχω ανοιχτό το calculator δίπλα και τα... Όχι, μαλάκα, μέτρα με τα δάχτυλα, άμα είναι. Λέει ότι κάνει 4. Λέει, το calculator. Έτσι λέει. Μπορούμε να βρούμε ένα walkthrough. Ναι, για αυτό έπρεπε να το βάλουμε στο DS. Καλά είσαι... Αυτό, κοίταξε, αυτό αν το πάρουμε έτσι, 1 συν 1, κανονικά, κάνει 0. Γιατί? Στα ψηφιακά, έτσι δεν είναι. Τι λες, ρε μάλλον. Δεν πήγαινε έτσι. Όχι. πλην 1 συν 1. Α, οκ. Όχι, παίζει και μουσική. Ε, η μουσική πολλά, σου αρέσει. Τέλειο, τέλειο. Για το επόμενο δικό σου, για πες. 6. Θέλω να το κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Να δούμε τι θα κάνει, να το κρασάρουμε. Λάθος, λάθος. Λάθος. Όπα, κάτσε, κάτσε, τι είναι αυτό τώρα. Το νικήσαμε, δηλαδή. Κάτι θέλει να μας πει. Ναι, ήμασταν δύο παίχτες. Με εξωγήινους επικοινωνούμε. Τι, δύο παίχτες ήμασταν τόση ώρα. Δεν έχω καταλάβει. Δεν ξέρω, αλλά πάμε ακόμα μια φορά. Δηλαδή, τι έχει και άλλα μόδια, για κάτσε να δω. Όπα. Έχει και αφαίρεση. Όπα. Έχει και... Όπα. Ε, αυτά μόνο έχει. Φτάνει, φτάνει, οκ. Εντάξει, λοιπόν. Περίμενε. Θα βγάλουμε μια αφαίρεση. Α, καλά. Εδώ τώρα το 2 δεν ξέρω τι σημαίνει. Το 2 να πάντα. Να πάντα αυτό και τέλειο. Το πάνω τι είναι. Βάλει. Ωραία, 1. Ναι. Άρα. Άρα κάνει 0. Το βρήκα. Ναι. Πόσο. Ναι. Ωραία. Τέλειο. Okay. Κοίτα, εμείς κάνουμε review παιχνίδι που δεν κάνει κανένας. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Να, αυτά που δεν βρήκατε λέει. Πιο πριν. Οκ. Okay. Δηλαδή τώρα, αν τα βρούμε όλα, θα μας βγάλει ότι τα κάνουμε όλα σωστά. Γιατί όχι. Οκ. 4. Έλα, μπορείς. Έτσι λοιπόν.
10 στα 10. 10 στα 10. Α, κατάλαβα. Οκ. Μάλιστα. Θες να κάνεις πολλαπλασιασμό ή διαίρεση? Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω άμα θέλω πραγματικά να κάνω το οτιδήποτε. Πολλαπλασιασμός. Πω. Και το, τι είπαμε, το 3 πάντα το FD. Πάλι πρώτα κάτι C. Αριστερά δεξιά αλλάζεις. Γελάς. Το ξέρεις. Όχι, εγώ είναι πολλαπλασιασμό. Εδώ τώρα άντε βγάλει καλκουλέτερ. Τι θα κάνω, πόσο κάνει? 8 επί 8, πόσο κάνει? 16. 16 δεν είναι. Άρα. Ναι ρε, δηλαδή άρα. Ναι. Τι? Την πάτησες. Την πάτησες, πες την αλήθεια. Αυτό σκεφτόσαι. 4 επί 4 κάνει 16. Αυτό. Είσαι μάλακα που τελικά δεν ξέρω τι μας γίνεται. Γελάς. Και τώρα ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι... Για κάτσε. Α, μ' αφήνει να πάω. Για να δούμε. Τι, σιγά μην είναι αυτό. Τι, αυτό είναι. Πώς φαίνεται? Για σε δω. Πώς φαίνεται? Εντάξει, οκ. Εδώ όμως είναι το προηγούμενο που σκέφτηκες. Είναι κοντά στο προηγούμενο. Δεν χρειάζεται να κάνεις τον πολλαπλασιασμό. Απλά να κάνεις την πρόσθεση. Σκέψου το έτσι ότι 2 επί 9 είναι λίγο δύσκολο, να πεις όμως 9 και 9. Ναι. Έτσι κάναμε στο δημοτικό. Για επιστήμονες σε πρόβλημα πάμε εμείς. Ναι ρε μαλάκα, ναι. Είναι, κοίτα, είναι το ίδιο ακριβώς. Αυτό που ακούτε δεν είναι κλικ. Από ποντίκες. Μαλάκες. Να το. Τέλειο. Είναι η ίδια ηλίθια λογική. Επειδή και εγώ ήμουν άχρηστος στα μαθηματικά. Τώρα φαντάσου και εγώ. Σωστά. Φαντάσου και εγώ τώρα ένα παιδάκι εκείνη την εποχή. Να πάει έξω εγώ και να του πει πατέρας, σε πήρα καινούργια κασέτα για το Ατάρι. Χαρά, κλάμα. Βάλτε να δεις. Βάλτε να δεις. Και βλέπει τους αριθμούς. Και λέει, τι είναι αυτό? Τι μαθαίναμε την προηγούμενη εβδομάδα? Τι μαθαίναμε? Τι μαθαίναμε? Και εσύ με μάλλον. Θα σε χωρίς από γονιό μάλλον. Τρία και τρία πόσο κάνει? Ναι, ναι. Εδώ θα πας καλύτερα? Ούτε καν. Εδώ δεν... Εδώ είναι και κάποια... Καλά, εντάξει, σίγουρα δεν θα έχει νούμερα, ξέρεις, που πες το. Έλα ρε, που τα διαιρείς και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Και που ξαναβγαίνουν και ξαναβγαίνουν. Τι είναι, δεν είναι κάποια νούμερα που δεν τελειώνει ποτέ η διαίρεση, που ας πούμε είναι επί κόμμα 3, 3, 3, 3. Σιγά μην έχει τέτοια μαλάκα. Ναι, αυτό λέω εξ αρχής. Παιδιά, πείτε μας κάτι, ρίχνει frames. Να το. Είδες. Όχι ρε φίλε. Είδες. Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα. Αυτό που σου είπα. Δεν το περίμενα. Αυτό ήταν λογικά, είναι το κόμμα. Έχει να πάει και αριστερά από το ένα. Ναι. Α, για κάτσε εδώ. Ωχ, έχει πολύ αγώ. Για κάτσε εδώ, μέχρι που πάει. Μάλιστα. Είναι κολλημένο, τι εννοεί? Κάτσε ρε φίλε. Α, έχει πάει, είδες. Πάει... Πάτα κι άλλο. Έχει, δηλαδή είναι κανονικό η ιδέα, δηλαδή θα σου βγάλει... Για κάτσε λίγο ρε φίλε, εμένα όμως μου έκανε εντύπωση. Ότι εδώ πέρα άφησε κενό, γιατί? Για το κόμμα, μήπως? Ναι, καλά. Μήπως είναι εννοεί μηδέν, αλλά αυτό το γράφει, γιατί? Κάπως έτσι το έβγαλε. Ναι. Δεν ξέρω.
Είδες. Αφήνει ένα κενό. Α, δεν ξέρω. Μάλλον για κι άλλους... Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Okay. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι ναι, πολύ ναι. Ασχολήθηκα. Ναι, ναι, κι άλλο ξέρω, ναι, να αντέχεις. Αχ, βγάλει την κασέτα, Νίκο. Λοιπόν, τώρα ακόμα ένα καλύτερο game. Τώρα πάμε σε σκληρά, πάμε. Τώρα θα μάθουμε... Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Τι έγινε, Νίκο. Πίσε την κασέτα. Τι, πεθαίνει. Δεν ξέρω, πάτα το reset. Οπό. Λοιπόν, αυτό το ρεποτίθεται ότι είναι Black Jack. Και αυτό είναι release title, είναι το 77. Δηλαδή ρε φίλε, πήγε όλο στο ράφι, είδε το Atari, είδε το Black Jack, είδε τα μαθηματικά, είδε το άλλο με τα αεροπλανάκια και λέει εντάξει, καλή φάση ξέρω, θα μου πεις. Ναι, στο Odyssey ήταν μόνο κάτι γραμμές. Φαντάσου αυτό. Γεια μου, σου πήρα καινούργιο, καινούργιο παιχνίδι. Τι, το Black Jack. Και από μικρός γίνεται σκατά, ξέρω. Πάει, τα τρώει όλα. Σε Black Jack, κουλουχέριδες και δεν ξέρω γιατί, ρουλέτες και... Μονταρές, σκληρός. Ναι. Okay, κάτσε. A hit or double, ή stay. Stay, ναι. 9-2. Την έφαγα. Και το Q τι είναι? Ποιο Q ρε? Το Queen. Queen. Πόσο, για πόσο βγαίνει εκείνο, δεν θυμάμαι. Νομίζω 10 είναι εκείνο. Τέλος πάντων, lose. Βάλε 10, ξέρω 10. 3. Πού το, όχι. Hit. 15, εντάξει. 17. Stay. Δεν σε αργάζεσαι. Έχουμε εδώ. Λοιπόν, βάλει 25. Γιατί είμαστε άπλες. Νομίζω είναι και το high beat. King. Πόσο είναι για 10 είναι ο King. Όχ. Ναι. Stay. Lose. 10 και 10 είμαστε. Ναι. Άσος τώρα, 11. Ο άσος είναι 11. Χτύψε άσο άλλος. Οκ. Ναι, μας πέρασε. Νομίζω έτσι είναι. Κάτσε, ο άσος νομίζω τον κάνεις ό,τι θες. Άσο ή τέτοιο. Α, ή δεκάρι. Ναι, νομίζω, ναι. Τώρα, πού ξέρω εγώ τι του κάνω. Έλα, άμεσο. Δεν ξέρει. Άντε να πω τη σωστή. Ναι. Να πω. Τέλειο. Κοίτα, λειτουργεί ρόταρι το τέτοιο, το joystick. Δεν είναι δεξιά-αριστερά. Okay. Ναι, και έτσι σιγά σιγά ανεβάζει το νούμερο. Ναι. Μήπως είναι τα παλιά. Ναι, ξέρεις τι, είναι εκείνο τα πόγκ τα χειριστήρια. Ναι, τα χειριστήρια τα ναι, ναι. Ροδέλα. Τι είχε είναι αυτό. Να σου πω την αλήθεια, εντάξει, ψιλοκάλυφα. Ναι, άρα πάνω από 10 είναι η Βασίλισσα, η Ντάμα. Τι ήχη είναι αυτή. Δεν ξέρω καν αν περνάει για ήχος αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Τι γίνεται. Καλά τη φάγαμε, εντάξει. Αγού είναι, μαλακνά. Εντάξει. Να βάλω, έχει άλλα μόνο. Θα έχει λογικά. Περίμενε. Α, το χάσα. Βάζει κι άλλου τρει. Τέλειο, να μαθαίνει να παίξει τριπλό. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Για παίξει ακόμα ένα ματσάκι να γουστάρουμε τη ζωή μα. Αστυνομία, μα πιάσαν. Κάνουμε έτσι. Αυτό
τώρα, φίλε, το παιχνίδι είναι σε φάση. Ένα αφεντικό, έχω μια ιδέα, μιλάμε. Έτοιμο τον blackjack. Αλήθεια, για δείξε. Λοιπόν, κοίτα, πράσινο τσόχα, ε! Κοίτα τσοχούρα πράσινη, έτσι. Κοίταξε εδώ πέρα τα νομεράκια, εδώ πέρα κάνεις. Κοίταξε πώς βγαίνουν stage, hit, double, και γάμο. Ήταν ότι πας αυτός προγραμματιστής στην Atari τότε και λέει θα βγάλουμε το Atari, παιδιά βγάλαμε ήδη δύο games, τα μαθηματικά και το Air Battle, και ότι πας ξέρω εγώ την προηγούμενη βραδιά ήταν ξέρω εγώ καζίνο και έτσι. Εντάξει, ξέρεις ότι... Και λέει μαλάκα βρήκα ιδέα. Blackjack. Μπορεί να καθόταν και... Ρε, αυτά ξέρεις τι είναι, αυτά είναι να πιάσουμε και τον μπαμπά. Να κάτσει και ο μπαμπάς. Ναι, να κάτσει και... Ο μπαμπάς να κάτσει να παίξουμε το παιδί Blackjack τώρα. Γιατί, εννοείται. Πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τώρα... Να κάτσει με αυτό το ρόταρι, το κοντρόλ και να λέει «Έλα ρε φίλε τώρα, έλα ρε φίλε». Και ξέρεις μέσα στο δωμάτιο να γίνει χαμός με τα τσιγάρα και τα τέτοια. Φουλ τα μπυρόνια εκεί πέρα. Το παιδάκι που είναι δίπλα και κοιτάει να έχει δακρύσει από τα τσιγάρα. Άστα να πάνε. Σε εκείνη την εποχή, όλα αυτά τα παιχνίδια τα έφτιαχνε η ίδια η Atari. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε third party, μηδέν, τίποτα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στις σημειώσεις, από το 77 και μετά, άρχισαν να φτιάχνουν μικρές εταιρείες και έτσι δημιουργήθηκε η Activision. Ναι, νομίζω η Activision ήταν. Ναι, ναι. Τα περισσότερα παιχνίδια όπως το Pitfall και όλα αυτά, και από τότε λίγο άρχισε να γίνεται κάτι. Τέλος πάντων, τα κατέστρεψαν όλα. Τώρα βέβαια φίλε, εντάξει, παιχνίδια έτσι. Εντάξει, είναι. Γιατί, μια χαρά, τι έχει. Ήταν ακριβά. Από ό,τι έχω διαβάσει το παιχνίδι. Ο άλλος τι εννοεί με το cut. Τα το... κόβει την τράπουλα. Οκ. Ήταν πολύ advanced. Μπαστ, τελείωσε αυτό. Την έφαγα. Τι, τέλος. Μπαστ, αφού. Άντε, έφαγε όλου του φόντου. Ναι, δεν σε έβλεπα. Λέω τι κάνει. Οκ. Το 10, κοίταξε το 10, το K και το 2 θα μπορούσε να είναι σύμβολα εξωγήινων. Όπω είναι για μένα. Είναι λίγο περίεργα. Αν δει λίγο, μα γυρίσει το κεφάλι σου στα δεξιά και τα δει. Είναι λίγο. Οκ. Επόμενο. Άντε, άλλαξε κασέτα. Επόμενο. Αν μπορούσαμε να παίξουμε και τέτοιο ρε. Ναι ρε γάμο το, ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, αυτό οι πιο πολλοί θα το ξέρετε. Ίσως, μπορεί, πιθανόν. Κανένας. Tanks. Tanks. Μην κουνιέσαι τόσο γρήγορα ζαλίζομαι. Δυστυχώς το δεύτερο το χειριστήριο δεν το αναγνωρίζει, οπότε... Ωπα, τι έγινε! Και ο άλλος φεύγει... Ο άλλος φεύγει, ο τρελός. Ωπα, τι είναι αυτά ρε φίλε! Ρε, πρέπει να το έχουμε... Αυτό το τι θυμάμαι να το έπαιζα με τον αδερφό μου... Το έπαιζες αυτό. Σε ένα κλόνο. Κλόνο Atari, ξέρεις, τότε κλωβόταν πολύ. Από πίσω κάναμε πολλά κόλπα με το RF για να μπορέσουμε να το δούμε καλά το game. Τώρα πάει μόνο του, όχι. Ξέρω εγώ, ποιος είναι. Εντάξει, περισσότερο είχαν κλόνο, δεν είχαν το κάνουν το τάι. Καλά, σίγουρα τώρα. Καλά τον έχω σκίσει. Βασικά και πώς να το πουλήσεις, δηλαδή και οι κασέτες ήταν πάνω. Οπότε έπαιρνε και το action play set. Εκείνο, ξέρεις τι, το action, όχι, action set, πάνω πιο πολύ είχε NES τότε για κλόνο, NES games. Εκείνο ήταν ένα που λιγότερο λένε TV game κάτι, η ονομασία ήταν κοντά. Και ο κλόνος έμοιαζε πολύ με τον πρωτότυπο του Atari, απλά η διαφορά ήταν ότι τα χειριστήρια τα παίρνε μπροστά, ναι. Ο κλόνος, ενώ το Atari είναι πίσω. Ναι, αυτό το θυμάμαι. Τότε. Ναι, και τα χειριστήρια του κλόνου σπάνε για την πλάκα. Καλά, είχαμε σπάσει πολύ πράγμα. Άστα να πάνε. Τότε... Α, δεν μου αφήνω. Αλλά όταν το χτυπάω τον άλλον, φεύγει από την άλλη άκρη. Yes. Out of bounds. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Τα πυροβολάει κανονικά, εντάξει. Όχι ρε παιδιά, πάλι με τον χρόνο.
αν πυροβολήσω και στρίψω. Είδε. Τι κορπάνε αυτά. Αχ, παραλίγο, περίμενε. Έρε φίλε, τώρα να μην μπορώ να παίξω και έλα, μόνο. Έλα, κάπως πρέπει να γίνει το αυτό το πράγμα. Τι γίνεται. Πρέπει να γίνει. Κάπως το αυτό. Πρέπει να το βρούμε. Έλα, ρε φίλε, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάπως πρέπει να γίνει. Για μισό. Μισό λεπτά και να το ψάξουμε. Λέγε την ιστορία σου με το Atari που σου είπε. Τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι πιο πολύ με το Atari. Κλόνος όπως είπαμε. Θυμάμαι τότε είχε ο αδερφός μου συμπληρώσει ένα περιοδικό με αυτοκόλλητα. Mm. Και το έκανε ο τύπος. Το συμπλήρωσε όλο. Και το έστειλε. Και μας στείλανε πίσω, υποτίθεται, γιατί έγραφε από πίσω, Atari. Τι λες, ρε μαλακά, εσύ το πήρατε. Ναι. Με διαγωνισμό, ναι. Τέτοια φάση. Ναι, ναι. Και το έστειλε και μας έστειλαν το Atari, υποτίθεται. Ναι. Αλλά ήταν κλόνος. Δηλαδή είχαν πει ότι είναι Atari, δηλαδή κερδίζεις Atari. Ναι, έγραφε Atari, ξέρω. Αλλά ήταν, ξέρεις, εκείνο το μαύρο, το πλαστικό, όπως είπες, που μπαίνει από μπροστά τα χειριστήρια, γιατί το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Ναι. Έμοιαζε πάρα πολύ. Αλλά και έπαιρνε τότε, και τις κασέτες του Atari, δεν είναι ότι δεν τις έπαιρνε, τις έπαιρνε. Καλά, τότε εμείς δεν είχαμε κασέτες Atari, για να το δοκιμάσουμε αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Ναι. Απλά το θέμα είναι ότι έκανε πολλά τέτοια. Τι? Πολλά, δεν είναι, ας πούμε, κάποια games στο RF μας τα έδειχνε πολύ καλά. Αν, ας πούμε, άλλαζα τέτοιο, πώς το λέω. Αν άλλαζα game, το RF δεν μας έκανε τη χάρη να το δείξει. Στην οθόνη. Κατάλαβα. Είχε διάφορα. Τι να πω, εντάξει. Τον κλόνο τον είχα δει μόνο σε ένα φίλο μου. Εμένα μου είχαν πάρει το παλιό Atari και ήταν και νομίζω και χειρότερη επιλογή να πάρεις κανονικό Atari γιατί δεν είχε παιχνίδια. Καλά, ναι. Εμείς, ξέρεις από πού το είχαμε πάρει, από το Studio 2000. Ω, αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Το Studio 2000 είχε πέρα από το δισκοπωλείο, είχε και βιντεοκάμερες ή ηλεκτρονικά κάποτε, ας πούμε. Καλά, εγώ το Studio 2000 το θυμάμαι πιο πολύ για CD. Κάπως έτσι. Παιδιά, μισό λεπτό και λίγο τώρα, γιατί ψάχνουμε αν μπορέσουμε να παίξουμε και οι δύο μαζί. Να. Ναι, μεν έχουμε δύο χειριστήρια και... Όπου, κοίτα, οι άλλοι... Μπήκανε registry Windows για να φτιάξουν το second player. Εντάξει, τι να κάνω. Μα είναι δυνατό. Εμείς είχαμε ένα βιβλιοπωλείο στο χωριό που είχε κάποιες κασέτες. Κάνα 2-3 κασέτες είχε, αυτό ήταν. Και μετά, ό,τι είχε το πέρα στο Studio 2000. Εκείνη την εποχή, άλλωστε. Καλά, στο Studio 2000, σου λέω. Τότε, εγώ το πρόλαβα σαν δισκάδικο. Δεν είχε καταστήματα, ρε. Δεν είχε κανένας δεν πουλούσε. Μόνο σε αυτά τα μαγαζιά. Τα τηλεορασάδικα και τα τέτοια. Είναι τόσο αρχαίο που πραγματικά δεν ξέρω τη λογική του. Δεν ξέρω. Τα έχουμε κάνει όλα αυτά που λένε, αλλά έχουν πατήσει και το select και τα τέτοια. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν θέλει το Atari να παίξει με δύο παίχτες. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω. Δεν γουστάρει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τη φάση. Ενώ στα input, ας πούμε, εντάξει, το καταλαβαίνει ότι έχουμε το χειριστήριο. Δεν... Και τα δύο χειριστήρια τα βλέπει κανονικά. Δεν μας αφήνει. Δεν θέλει. Όχι ότι ο emulator είναι... Όχι, ο Μιλέτρο μια χαρά είναι, απλά είναι λίγο... Έχει πολλές ρυθμίσεις για το τίποτα. Να του στείλουμε ένα μήνυμα, να του πούμε παιδιά έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε να παίξουμε Atari επιγόντως, δύο άτομα. Θέλουμε να παίξουμε τα ταξάκια. Δες πάνω, κάτσε να δούμε τι άλλα modes έχει. Αυτό.
Παπαδάκης. Παπαδάκης. Πιο πολύ. Ακούς. Μιλάμε τώρα... Ό,τι ήμουνα. Δημοτικό ήμουνα. Ας πάμε στο εφενά. Ω, το θυμάμαι και αυτό. Ποιο ήταν, α, νομίζω στο... Υπήρχε κάτι τέτοιο ψηφικό όταν βαλούσε στο τοίχο, ξέρεις, έκανε λακκούβα. Εκείνο ρε σύντσες που είναι. Εκείνο είναι πιο μετά. Όχι, εκείνο είναι άλλο παιχνίδι, εκείνο είναι στάδιο. Οκ, ναι. Ναι, εκείνο είναι το πάθος. Το θυμάμαι γιατί... Μάζε από το κλόνο. Από εκεί το θυμάσαι. Από το Action Set το θυμάμαι. Ναι, ναι. Γιατί ήταν... Επόμενο. Πολύ καλό. Και αυτό. Και απλά αλλάζει πράγματα. Ναι, ναι. Ω, καλό. Να, αυτά, για αυτά πρέπει να έχουμε τώρα τη θέση. Δεν, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τα λέγα εδώ. Κρίμα τώρα, κρίμα. Αυτά είναι πως. Δεν έχει κρίμα. Πώς θα χτύπεις τον εαυτό σου. Α, λες. Δεν ξέρω, κάτσε να το δοκιμάσω. Δεν πώς φεύγει από εκεί. Δεν μπορεί. Καλά, εντάξει, κατάλαβα. Εντάξει, πάω στο επόμενο. Α, εδώ παρέδεσαι πιο πολλές φορές. Η μπάλα θα έλεγα τώρα. Το βλέπω. Τέλειο. Okay. Κάθε κασέτα πόσα μόλις είχε μέσα. Αναλόγως με το τι. Βασικά αναλόγως με το τι μπορούσαν να κατεβάσουν στο μυαλό τους. Είναι ανομαλίες, κοίτα τώρα, ρικοσέ τώρα, ξέρω με τα πάνω. Τέλος πάντων, οκ, ναι. Και φαντάζομαι τα αθλητικά έχουν την κρατήσει πολλά. Ω, invisible mode. Invisible, ναι. Τι είναι φαντασία. Δηλαδή, είναι ένα concept, οκ, ας πούμε. Αν μου έπαιρνε αυτό ή το Air Battle, πώς λεγόταν, ναι. Θα ήμουν πολύ πιο χαρούμενος από το να μου έπαιρνε Blackjack και μαθηματικά. Καλά, σίγουρα, καλά, δεν θα σε έπαιρνε καλή. Γιατί, αν ήθελα να γίνω... Ήρεμα. Ναι. Και τα δύο μαθηματικά είναι, και το άρμαν και τα χαρτιά, τι νομίζω. Ναι, να ξέρεις, θα το βλέπεις κατόχρημα. Πού είσαι ρε μαλάκα. Anyway, okay. Καλά, invisible πάλι με τείχους. Και να φανταστώ μετά το άλλο θα κάνει bounce το βλήμα. Ναι, καταπληκτικό. Α, είναι μέχρι να φύγει. Ακόμα καλύτερο. Τέλειο, 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 απλά τέλειο. Ω! What the fuck? Τελικά δεν έχει μόνο ένα mod. Τώρα πώς τους ήρθε. Μέσα στα ταγκσάκια σου βάζει και ένα... Αυτό τώρα ήταν εντελώς ομάδιο. Πώς έγινε. Καταπληκτικό. Και φαντάσου πόσες φορές το πάτησα το κουμπί για να αλλάξει η mod. Έχω μια ανησυχία, αλλά βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι γίνεται. Ήταν νομίζω ότι μπορέσει. Επειδή όλα αυτά είναι με RF βέβαια, καλώδιο. Ναι. Κεραίας ας πούμε και έτσι. Τώρα φαντάσου ότι με τις πρώτες κονσόλες που κάνεις τέτοιο στυλ, δεν μπορούσε να κάνεις πραγματικά το σήμα. Για να πεις ότι ξέρεις, άμα υπήρχαν εξωγήινοι, το πρώτο πράγμα που θα δουν είναι αυτά. Δεν μακρύνουν τα παράδειγμα, θα δουν αυτό το πράγμα τώρα. Γιατί, ρε, τι θα πεις, ας πούμε, για έναν πολιτισμό. Δεν τώρα κρύβεμαι πίσω από το τέτοιο, από το σύννεφο. Ναι.
Είναι λες και έχω ζωγραφίσει εγώ στο δημοτικό σύννεφα. Εδώ έπρεπε να βάλεις και ένα ήλιο, ξέρω εγώ, πάνω δεξιά. Αλλά σου πω, όταν το προσπαθήσατε όλα αυτά, αυτή η κύκλη. Νομίζω ότι παίρνει τα χιάλια, δεν τα βάζει να συμπαδεύεις και να ρίξεις πρώτο προσώπου και καλά. Δεν... Αχ, αλλά σαν το εφέ τώρα έκαμε. Ναι. Έτσι πριν με έβγαζε και από τις δυο μενές. Είναι δύσκολο. Αλλά φαντάσου πόσες φορές πάτησα τώρα το κουμπί για να μου βγάλει το ελικοπτεράκι. Εκτός από τα τάξη. Κάτσε, θα προχωρήσουμε. Περίμενε. Οκ, α, μετά θα σίγουρα έχει άπειρα. Και δύο. Δύο και... Α, τέλειο. Τέλειο, απλά τέλειο. Και είναι συγχρονισμένα όλα μαζί. Γραφτεί μόνο το ένα χρειάζεται επίσης για να πω. Ναι, ναι, ναι. Είναι βαθμός δυσκολίας. Ξεχνάω ότι με το πάνω πάει η στρίβη. Πάνω πατήσω αριστερά-δεξιά και το αριστερά-δεξιά είναι το μπούς. Πάρτα. Που δεν φαράει ποτέ ο άλλος. Άντω τα παιδάκια, την έβρισκα. Σε έχω λέει τα αεροπλανάκια. Πάμε να παίξουμε στα αεροπλανάκια. Το βάζω λέει μόνος μου και το πάω 40 ξέρω εγώ. Όλα σε βαράει ποτέ. Α, δεν το έχω προσέξει. Μπορεί να μην μπορώ να παίξω καλά μπάλα, αλλά το πλανάκι είναι καλύτερο. Οκ. Ωπα, τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ, αυτή κάτι για εξωγήινους, δεν λέγαμε. Το τι κουνάω. Εγώ κουνάω το μεγάλο εννοείται. Μπαράγα, τι είναι αυτό. Το ανάποδο λάμπτα. Αμάν. Δες εδώ πως έχει γίνει. Άλλαξαν πορεία. Δηλαδή, άντε, ξέρεις τι, έτσι όπως το βλέπεις, λες, με τη φαντασία σου λες ότι είναι αεροπλανάκι, οκ, το βλέπεις. Το είναι όχι μεγάλο αεροπλάνο, εντάξει. Το γυρνάς έτσι, λες... Σαμπούζα, δεν γυρνάει. Γυρνάει, ξέρω εγώ, γυρνάει ή δεν γυρνάει. Αυτό τι είναι. Φαντάζεσαι τα καινούρια που είναι έχει έτσι μόνο. Και κουπτάκι, ας πούμε, στο ψηφί να... Και οι παραλλαγές στην περίπτωση. Φαντάζεσαι. Φαντάζεσαι. Τι να γινόταν, ας πούμε, το God of War, κάτι άλλο. Ξέρουμε να παίζει Witcher, ξέρουμε και να πατάς το τένις. Τέλειο, ακόμα... Δεν κορυδεύει κανένας την παιχνίδια, έτσι. Κανένας. Να το ρε φίλε, κοίταξε. Κοίτα πως σου μοιάζει τώρα, κοίτα πως είναι. Είναι δυνατόν. Έρχομαι. Independent Day, ναι. Θα το δεχτώ. Πάει λίγο πιο γρήγορα για τα στάντα. Είναι έτσι, έτσι. Θα σου πόσο είχε, 8? Όχι, είναι 128 kilobyte η RAM. Αυτό που μου είπες πριν για εκείνο το κενό. Ναι. Δεξιά, αριστερά, σου έκανες τα πρώτα παιχνίδια, δεν έχουν κενό. Είναι full screen. Δεν το έχω. Τα γενέστερα παιχνίδια, όπως είναι το Pitfall και όλα αυτά, χρησιμοποιούν μια λωρίδα κενή, δίνουν χρόνο στη λίμνη να φτάσει να φορτώσει πράγματα. Το έχω κάνει εγώ το λόγο. Ναι, είναι λίγο η μιλέτα που δεν μας δίνει τόσο επιλογές. Ναι, μεν το χειριστήριο το δεύτερο το έχει αναγνωρίσει. Ναι. Αλλά δεν μας δίνει η επιλογή, ξέρω εγώ, γιατί ας πούμε και με το δεύτερο χειριστήριο, εγώ χειρίζω με τον πρώτο. Ναι, είναι πολύ περίεργο το interface. Τόσο, οκ. Πραγματικά πόσα έχει. Τι, να, έχει διάφορους συνδυασμούς. Α, και μετά πάει στα... πάλι μέσα στα... Οκ. Εντάξει, επόμενο, ξέρω εγώ. Ή μπορεί και οκ. Okay. Ναι, ναι. Αυτό το θυμάμαι. Το θυμάμαι, αλλά δεν μου άρεσε καθόλου ποτέ. Λοιπόν. Είναι πολύ μυστήριο. Θα το καταλάβεις. Αυτό να φανταστώ ότι ήθελε τέτοιο. Πάλι του Pong. Το... Θέλει εκείνο το χειριστήριο του Pong, ναι. Το δισκάκι θέλει, ναι. Τι πρέπει
αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που θα περάσει το τελευταίο μετά. Αλλά δεν υπάρχουν όρια, απλά πηγαίνει λίγο καλά. Τέλειο. Σαν τι είναι. Κατάλαβες. Έτσι που είναι σημαντικό. Σε κάποια φάση το συνηθίζεις. Το πηγαίνεις στα πολλά, αλλά... Δες, επειδή... Αι, μαγιά! Μαλάκα! Επειδή... Όπου, 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 τρέχει. Ω, ζαλίστηκα. Ήλικος, επειδή το ένα το analog το δικό μου κάνει dream, κάποιες φορές dream μόνο του. Δηλαδή εγώ τώρα το παίζω με το D-pad και κάποιες φορές το analog από μόνο του αποφασίζει να... Τέλειο. Ξέρεις ότι αυτά τα παιχνίδια άμα τα παίξεις με τον κανονικό χειριστήριο θα πάει. Σπάς το χειριστήριο. Όχι, δεν παίζω το πώς θα... Σκέψου τώρα το άλλο που έχεις να έχεις εκείνο το τσουνί. Δεν παίζω. Είναι πολύ δύσκολο. Όχι, πρέπει να τα έχεις. Αυτό εμένα μου άρεσε. Εντάξει, είναι πιο συμπαθητικό. Εντάξει, είναι πιο game. Εντάξει, με τα ξάκια και τα. Τα ξάκια ήταν. Τα θυμάμαι πολύ καλά γιατί το παίζαμε συνέχεια με τον αδερφό. Εσύ, αυτά εδώ που είναι πρώτη γενιά. Που είναι. Σατάρια. Είναι πολύ σαφή. Λιγότερα που μπήκαν οι Metal Party εκεί πέρα. Και το εξέλιξε εγώ. Εμεί σαν την Nintendo, ήταν τη πρώτη εξέλιξη που ήταν μάθο και εγώ. Το έμαθα. 120 το Minecraft. Αυτό πότε βγήκε, το 77 ήταν. Πρώτο 77, εγώ να ρίξει. Οκτάβιος εξεργαστής. Από τιμός. Αμερικάνικη εταιρεία. Συνεργάτης Texas Instrument. 1,19 MHz. Βέβαια, 1,19 MHz, εντάξει, και άλλες συσκευές είχαν εκείνη την εποχή, δεν λέει κάτι αυτό. Όπως και το MOS. Το MOS το είχαν συνήθως στα κομπιουτεράκια. Εκεί έδινε πιο. Και εδώ δες, έχει ακόμα και... Τα λέγονται buttons. Μισό λεπτάκι. Να το κάνω, μα είναι λίγο αυτό. Λοιπόν, 189 δολάρια έκανε το Atari. Αντιστοιχούν στα σημερινά 850. Δηλαδή 850 δολάρια για να πάρεις το Atari. Άρα είμαστε ψιλοκομπλές στα φράγκα σε σχέση και με τις σημερινές κονσόλες. Ίδια πατεώνες είναι. Ένα, γιατί μετά από τόσα χρόνια θα βλέπουν το Xbox, το PSP, θα λένε τι παράξει. Όχι, εντάξει, δεν το λένε, αλλά... Τώρα είναι καλύτερα ο ήχος. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε λίγο για τον ήχο. Βοήθεια! Σαν το φιδάκι, είναι αλλά... μονό αυτό. Είναι μονό. Θα παίξει ή μετά θα παίξω σε φάση εγώ ξέρω και όσοι μαζέψουν το περισσότερο στον χρόνο. Θα παίξω. Μην το αλλάξει, θα παίξω εγώ εδώ. Γούστα. Στέλ. Το όνομα του Μιλέτερ και η ονομασία για το πρωτότυπο 2600. Αυτό. Κάτσε να δοκιμάσω εγώ. Πάτα το start.
Ο ήχος είναι καλά. Είχε είσαι καλά. Είχε. Καλύτερα. Ωραία. Πάτα. Είχε. Είσαι καλά, είχε. Όπω, λέει καλύτερα. Είναι καλύτερα. Έγινε καλύτερα. Και καλά, τώρα εγώ έκανα αυτό, εσύ θα κάνεις 52 ευρώ. Τι θα κάνω. Εμένα ντρίφταρε και το τέτοιο όμως. Κοίτα, έχω συγχύσει, δεν παίζω τέκεν. Τι είμαι αυτός. Βρέζεις το μάχη μου, έλα μου. Ναι ρε μαλάκα, δεν παίζω χειριστήριο. Όχι το PlayStation την κολλέ. Έχω ένα στιγματάκι σε πρώτη φορά. Στιγματάκι. Εννοείται. Έλα, είδες που έκανα εγώ πριν... Για να ξέρεις τι, ο άλλος λέει... Έχει δει κουρού στα video games, ξέρω εγώ και... Ναι, ρε, λέει... Πάντως στο Atari, να δούμε. Θα κάνεις αυτό που κάνουν οι YouTube που λένε ότι... Α, παιδιά, ξέρετε, δεν γίνει πλήση σάξη, και εγώ δεν μπορώ να πω. Πλήση του μάτα. Γιατί εγώ δείχνω. Εμένα, ο Μαλάκα ήταν... Έλα, άντε, παίξε. Έλα, παίξε, ρε, Μαλάκα, άντε, παίξε. Έλα, παίξε με αυτό. Το έχω, να ξέρεις. Δεν έχω τίποτα. Ωχ, sorry. Δεν το έκανα επίτηδες. Sorry. Ποιο είναι το πρώτο το νούμερο, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Περίμενε. Τώρα, κοίτα τι γίνεται. Δεν το έκανα επίτηδες, συγγνώμη. Καρναβάλι. Αλλά και πώς έχει. Όσο μπορούσε. Α, το πέρασες. Τι, ναι. Ναι, το πέρασες. Νομίζω ήταν το προηγούμενο. Αυτό μπορώ να βάλω. Δεν το έχω με την καμία μου. Γιατί δεν τριφτάρει τόσο το κριστήριο. Ναι. Ναι, γι' αυτό. Τον τύπο αντιπλέον δεν είναι καλά. Μαλάκα, τον τύπο στο Xbox One είναι καλύτερο. Από αυτό εδώ. Από το 360. Το 360 είναι καλύτερο. Όχι, το Xbox One. Το 360 δεν μπορούσα να το βγάλω κινήσεις. Όχι, το 360 ήταν άθλιο. Εδώ φαντάσου ήθελα να παίξω εγώ το Yakuza τότε που έπαιζα και ήθελα να κάνω ένα mini game που ήταν ένα μαλακισμένο και δεν μπόρεσα. Ωχ. Κάπως έκανες 28. Δεν ξέρω τώρα. Χέσαι, 27. Μέσα από τον τοίχο θα πάω, μάλλον. Πάνε, ρε μάλλον. Εντάξει, χαλαρά μπορείς. Αν μάθει τις στροφές, γίνεται. Και έτσι όπως θα παίρνουν στροφές. Τις στροφές. Τις σκυλοτροφές. Νομίζω ότι βρήκαμε το πρώτο πέρα. Αυτά είναι αυτό, ρε πάρα. Τι κάνει, μα, τρεις φορές το ίδιο. Ναι, μα, κόπτυσε καθόμαστε, με πνοή. Τρεις φορές το ίδιο σημείο σε έπαιρνε. Το έχω σκεφτώ. Άμα παίζαμε στο σπίτι μου, θα σου έλεγα, μου, θα λιώσει, με, ναι, τα δικά μου κυριστήρια δεν είναι καλασμένα. Τώρα ίδρωσα τα χέρια μου αυτό. Ωραία, είσαι εδώ, όλος το πάει. Ο κοτρίνος το πάει. Ξέρεις, δεν μπορώ να παίξω κανένα σύγχρονο παιχνίδι, μόνο τέτοιο. Άχρηστος, δεν μπορώ. FPS, τι είναι αυτό. Και με τόσο κατευθείαν. Βάλε τα ταξάκι, ξέρω. Έχω βάλει σκόλου, δεν μπορώ, τα μάτια. Ενώ σε αυτά, μα, βλέπω. Από τώρα βλέπω. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν τα κάθαρα. 29. Φέρε, θα το κάνω άλλη μια φορά. Έλα, τόσο. Θα κάνω 10. Πάμε. Βάλε. Τέλεια. Εντάξει. Πολύ καλά το κάνω. Ωραίος. Μάτεψε. Ματεύω. Τριφτάρει το χειριστήριο από το δικό μου. Γι' αυτό παίρνει ο μονάδι. Για το μεταξύ παίρνει με το δικό σου.
Γι' αυτό, ε! Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω σαν αφορία. Δηλαδή, άμα κανονίσουμε κάποιον να παίξω ένα παιχνίδι και είναι κανένα fighting, κάνα τέτοιο, θέλω λίγο έτσι να κάνω λίγο να... Έκανα 20. Εσύ έκανες 29. Παίξε άλλη μια φορά. Τώρα θα στο πάει παραπάνω. Ούτε καν. Ούτε καν. Εκεί είναι τελεία, πάρ' το λίγο. Τώρα κοροϊδεύεις, δεν παίζεις καλά. Πάρ' το σοβαρά. Παίξε σοβαρά. Πες ρε παιδί μου ότι... θα έρθει η γκυλοτίνα, θα μου πάρει το κεφάλι, αλλά και πρέπει να παίξεις καλά, να καταλαβαίνεις τέτοιο. Ποιο ήταν, ποια ταινία ήταν έτσι με ένα που... με που παίζανε ένα game στο Atari, που ήταν σε ένα, που μπαίνα σε ένα VR world, σε ένα VR κόσμο, τέλος πάντων. Έλα ρε, ψιλοκαινούργια ήταν καλά. Καινούργια. Εντάξει, δεν τρελαθούμε πριν 4-5 χρόνια. Player number one. Αν λέω όταν έτσι. Το έχεις δει. Εγώ πήγα τώρα πολύ πίσω, δηλαδή... Όχι, όχι, το βλέπω. Α, και σκέφτομαι από το existence και πιο πίσω. Δεν είναι το Bicenter, με το VR που ήταν. Α, όχι, το... όχι, αυτά είναι νομίζω πολύ πάνω. Player number one, κάπως έτσι. Είδες, 22. 22. Ανεβαίνεις. Αλλά ανεβαίνεις. Μη γελάς. Τι ξανά. Ναι, γίνεσαι καλύτερο. Είδες, είδες, είδες πως το πας. Κοίτα κολλάρω. Με τις μπάντες, κοίτα κοίτα, σου φίλες γαλάστηκα. Αν το βγάζει... Να το, είδες, είδες, να το. Αν το βγάζει έτσι στη σειρά μπορώ να το κάνω. Να, είδες. Και μένα δεν μου τα έβγαζε. Λάκη κάνεις τώρα. Ναι, να το, να το. Τι? Σαν να προσθέτω το σημείο. Έλα, 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 έλα. Ανοίγει ο κολός, ένα σε δύο σημείο, παγκάνε το Atari. Ξανά, ξανά. Τι κάνει. Έλα, έλα, μην πάτε, μην αφήνεις να το κάσεις. Ρε, δεν μπορώ, ρε, κολλάει στα άλλα. Ναι, ρε. Εχ. Έλα, κάνεις μάχη με το χρόνο, ένα προς ένα είσαι σχεδόν. Ναι, δεν μπορώ, ρε, αφού πάει... Μπορείς, μπορείς. Θα μπορούσες, θα μπορούσες. Δεν πάει. Άλλο. Έχει κάτι άλλο, όχι. Α, μετά είναι όλα διπλά, ε. Ναι. Και λιγότερα μόντα έχει αυτό. Εντάξει, όμως είναι πιο φαν από τα άλλα, ρε φίλε. Κοιτούσα χθες, να σου πω τι κοιτούσα. Ψάχνοντας για το Atari, έπεσα πάνω στην official σελίδα που έχουν πάρει αυτοί οι τύποι την Atari και έχουν βγάλει το VCS το καινούριο, το έχεις δει. Που είναι σε Ryzen. Α, ναι, 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 ναι. Που είναι με RDNA 2 και καλά, Ryzen 5 που έχει πάνω. Το έχεις δει. Ναι, το έχω δει. Που είναι PC. PC φάση, ναι, κατάλαβα. Ωραία, είναι υβριδικό PC. Βασίζεται σε OS, σε Debian. Σε Linux. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σου το δίνουν μέσα με 100 τίτλους, κλασικού Atari. Ναι. Άκου τώρα, ρε φίλε. Δηλαδή με DDR4 μνήμη 8 GB που είναι και expandable κιόλας, ή eMMC. Με SD κάρτα, δεν ξέρω εγώ τι, δηλαδή ξέρεις ψιλοσύγχρονο μηχάνημα. Στο πετάνε ρε φίλε με 100 τίτλους κλασικού Atari που είναι από το Atari Flashback, από εκείνο που μπορούσε να ξέρεις ότι να είναι. Με κανένα άλλο παιχνίδι, κανένα άλλο παιχνίδι, πρόσεξε τώρα. 300 ευρώ. 300 ευρώ. 300 ευρώ. Επειδή έχει Ryzen μέσα. Ναι, ναι, 300 ευρώ, επειδή λέει είναι και hybrid PC mode και τέτοια. Και άμα δεις πώς το διαφημίζουν, είναι λες και είναι η άλλη σε ένα σπίτι, ρε παιδί μου, έτσι στην νεόπλουτη φάση, ρε παιδί μου. Μια τεράστια οθόνη 60 ιντσών. Και βλέπεις τα πίξελ. Παίζουνε πονκ! Και παίζουνε πονκ! Και λες, ρε φίλε, δεν προσπαθήσατε καθόλου, 0% προσπάθεια. Βλέπεις τα πίξελ. Μα πώς. Ωραία, το μηχάνημα ωραίο, ρε φίλε, δυνατό. Καλή φάση. Για ποιο λόγο να το πάρεις. Για να βλέπεις τα νέα. Τι, να κάνεις τι. Το ταξάκι. Και μετά το γυρνάς σε Linux και παίζεις και. Και κατεστραμμένοι έχουν κάνει μια συμφωνία με μια Αμερικάνικη εταιρεία η οποία κάνει, έχει streaming services, ξέρω εγώ, και έχουν φτιάξει ένα shop. Το οποίο λες ρε, παιδί μου, εντάξει, τάκι κάτι σύγχρονο. Πες μου ότι τα αγοράζεις, που τα δίνουν 50 λεπτά ή ένα. Ρε, τόσο κάνουνε. Απλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Να έχει παιχνίδια, να πω πάει στο διάλογο. Αλλά έχει παιχνίδια μέχρι το 7800. Δηλαδή αυτοί τι έκαναν, έχουν φτιάξει μια αρχιτεκτονική του 2600, του 5200 και του 7800, είναι ίδια. Έτσι. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή η Atari έχει περάσει σε άλλα χέρια,
Έχει αλλάξει εντελώς πρόφιλ σαν εταιρεία. Άλλαξαν τα πάντα και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ασχολήθηκαν. Ρε φίλε, βάλε ένα emulator. Να, πώς είναι η κλασικά Amiga που έχει μέσα έναν emulator και παίζει, ας πούμε, ναι, τα πάντα. Ναι. Κάνε το ίδιο πράγμα, γιατί δεν το έκανε. Παίζει δηλαδή μέχρι εκείνη την αρχαιολογία που είναι ψιλομάπατα games, δηλαδή δεν έχει τίποτα, έτσι. Τι να λέμε τώρα. Τζάμπα λεφτά. Και γι' αυτό πάτωσε κιόλας και δεν το παίρνει κανένας. Μάλλον θα... Το βγάζουν ακόμα μέχρι σήμερα. Το βγάζουν ακόμα, μπορείς να το αγοράσεις και από το site τους και νομίζω θα είναι και η τελευταία χρονιά που θα το. Σκληρή. Ναι, ναι. Είναι, σκληρή. Νομίζω είναι η δεύτερη ή τρίτη χρονιά που το έχουν κυκλοφορήσει. Είναι τραγελαφική, δεν ξέρω γιατί το έκανα. Να. Το λέει. Το Ready Player Number One. Ναι. Player αυτό. One. Αυτό. Αυτό. Ναι, ναι. Δεν το έχω δει, δεν το έχω δει. Επόμενο. Επόμενη κασέτα. Τώρα φτάνουμε στο είδος που αγαπώ πιο πολύ στο Atari. Έτσι, Space Shooter. Λοιπόν, Starship το παιχνίδι. Και αυτό το 77, εννοείται η Atari το έχει πιάσει. Μισό λεπτάκι, πείτε μας λίγο πάλι για τον ήχο. Ακούγεται πιο πολύ ο ήχος του game ή εμείς? Είναι επειδή έχουμε αλλάξει γαλαξία. Γι' αυτό δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Ωρε φίλε. Σε μια άλλη διάσταση, αισθάνομαι τα κβάντα. Αισθάνομαι τα vibes από πάντα. Αλλάζει. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Θα πάθουμε... Μαμά, ζαλίζομαι. Κοίτα εδώ στο κέντρο και βγάζει αφρόσιμο. Θα νιώσει καλύτερα. Λοιπόν, πατάμε το start αλλά... Το έχουν πατήσει στο start. Το έχεις πατήσει στο start. Παίζω τόση ώρα. Παίζω τόση ώρα. Ναι, ωραία. Και καλά παίζω τόση ώρα. Τώρα δεν μπορώ να κάνω. Θα μας βγάλει τα μάτια. Περίμενε. Άλλαξε mode. Ω, ανεβάζει τα χέρια. Το Z, βάλα. Το Z ξεστήνες. Το box το θυμάσαι. Το Atari. Που είναι δύο κομμάτια από πάνω. Το χρυσά σίγμα. Έκοψαν το ένα κομμάτι και το πέταξε. Θα μας βγάλει τα μάτια αυτό, ρε. Όχι. Λογικά κάτι ρίχνεις, αλλά... Καλά, οκ. Τι δεν μπορώ να παίξω. Μου σου θέλει κάποιο χειριστήριο, δεν ξέρω. Ω Θεέ! Τίποτα. Δεν. Ναι, εντάξει, να μην βγάλουμε τα μάτια μας κιόλας. Άλλαξε το. Αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν το Starship Outer Space. Και μετά την επιτυχία... Πάμε σε ένα λίγο έτσι πιο... Ορίστε. Εδώ είμαστε. Κοίτα τώρα τι γίνεται, ανεβαίνει η φωτεινότητα. Τι γίνεται. Η φωτεινότητα είναι μόνη της, είναι... Ναι. Κάνει auto adjust, να ξέρεις. Ναι. Είναι τα... Ανάβω τα φωτά του αυτοκινήτου. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Καταλαβαίνεις. Κάτσε να σε σαμποτάρω εγώ λίγο. Δεν μπορείς. Για θες, μην μου πεις λίγο. Κάπως κουνήθηκε. Γύρω. Τι είναι αυτό, έφυγε πρώτα μας. Για αυτό σου. Εσύ είσαι ο πρώτος τώρα. Εγώ είμαι ο δεξιά, να έχω φράκτο να έχεις. Έγινα να σε χαμόνι. Αλλά είχα πολύ όμως σε ένα πάει κουτίνο. Είναι κρίνα. Έχει φάει! Πάντα το πάνω ή το κάτω, ξέρω. Πατάω, δεν. Ρε τι γίνεται, ρε, γιατί δεν ανεβάζει κάτι. Έχασες. Δεν γίνεται. Κάπως παιδιά πήραξε λίγο τα super controls. Ποια είναι τα δικά μου? Όχι ρε, του μηχανήματος. Τους λευγέδες. Όπα. Ξανά. Τώρα αυτό είναι να θες να παίξεις... Έλα, να, μπορώ να παίξω μαζί. Καλά λέει. Τι γίνεται. Α, μάλλον είναι πάλι με το χειριστήριο του Pong. Ναι, ναι. Αν μπορέσει και εγώ λίγο έτσι να το κάνεις που πατήσεις. Ω,
Δεν τρέχει όμως, για κάποιο λόγο δεν... Ατάρι, είχε... Ατάρι, άμα το βάζαμε στην κανονική του κονσόλ, τώρα δεν θα είχαμε κανένα. Καλά, ναι, εντάξει. Σου λέω πιο πολύ και τα περιφερειακά, δηλαδή τώρα έχουμε... Από αυτό αδικείται. Έχουμε εμείς το χειριστήριο του τέτοιου. Το χειριστήριο του Pong, όχι. Ναι. Το αρχίες. Ναι. Όλο το πακέτο. Το πρόβλημα ήταν η συνδεσιμότητα. Δεν ήταν κάτι άλλο, ήταν το RF. Εκεί είναι το πρόβλημα. Έχουμε βρει τρόπο να συνδέσουμε το RF, αλλά η εικόνα που βγάζει έχει τόσο πολύ θόρυβο. Είναι πολύ χάλι. Είναι πολύ χάλι και είναι και πολύ σκοτεινή. Το πρόβλημα δεν είναι να βάλουμε φωτεινότητα. Κοίταξε, για τις επόμενες κονσόλες μπορούμε να τα κάνουμε real hardware, οπότε... Οκ. Εντάξει, είναι το capture device και είναι και κάποιες άλλες συσκευές που παρεμβάλλονται και κάθε μία αφήνει κάτι. Αφήνουν παράσιτα, χαμηλώνεται η φωτεινότητα. Υπάρχει εκεί το πρόβλημα, άμα τα κάνεις εγώ. Ωραία, ωραία. Ναι. Άρα ποιο το νόημα, ναι. Μα ναι. Είναι co-op δηλαδή, κατάλαβες. Τώρα το πρόσεχε. Είναι co-op. Είναι επειδή γίνεται καλαμπόλα. Κατάλαβες. Τι είναι. Δεν ξέρω, μόνο και ο ύπνος σου έχει. Είναι μεταγραφικό. Ο άλλος μας, δεν ξέρω, μας σκίζει ο άλλος που δεν κάνει τίποτα. Άρα, εσύ, έχεις καταλάβει ότι και ο άλλος παίρνει το σκορ. Ναι. Γιατί. Το δικό μας. Ναι. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Α, δες. Κάτσε να δούμε τώρα. Περίμενε. Τελείωσε ο χρόνος. Αυτό με το χρόνο δεν το έχω καταλάβει. Γιατί, για να μην εθίζεσαι. Ναι, για να μην αποφλακωθείς. Ενώ άμα τα βλέπεις αυτές, είναι μια χαρά. Okay. Τώρα έχω ρίξει τα διαφάσεις στα μαθήματά μου, μετά από αυτό. Ωπα, ωπα, περίμενε. Άλλο. Τι άλλο. Α, θες να... και τα άλλα θες. Το άλλο το πάει... θες. Έργα, μότο. Είναι λίγο ενδιαφέρον, δεν μπορώ να πω. Το άλλο το πάει... φαίνω, ε. Ξέρεις, πάντα σκεφτόμαι ότι αν είχα ξεμείνει κάπου, ρε, και είχα μόνο ένα ατάρι. Τίποτα άλλο, ρε. Καμία άλλη κονσόλα, ένα Atari, ας πούμε. Αλλά με αυτούς τους τίτλους του αρχικού. Όχι, ρε. Όχι, είχα, ρε. Με το Atari, ας πούμε, με τους τίτλους του. Νομίζω ότι σε κάποια φάση θα το συνήθιζα και δεν θα είχα πρόβλημα. Ναι. Ναι, ίσως. Τώρα ξέρεις, εμείς βάλαμε εδώ πέρα ό,τι να είναι. Είναι σαν το τέτοιο, σαν το. Πες το. Τότε εκείνο τον καιρό, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι για Atari και τέτοια. Ας πούμε για NES ή Super NES. Που έπαιρνε ένα game. Και το έπαιζες μέχρι να το τερματίσεις, ξέρω εγώ, και μετά το έπαιρνες το επόμενο game μετά... Ναι, αλλά ήταν game όμως. Ήταν ναι, game. Okay, ναι, ήταν game. Okay. Ήταν game. Γι' αυτό δεν μιλάω, ας πούμε, για τις πιο... Ας πούμε, το NES, για Ευρώπη δεν ξέρω αν ήταν τόσο γνωστό. Ποιο? Το NES. Ήτανε, πώς δεν ήτανε. Ας πούμε, στην Ευρώπη ξέρω το Master System ήταν... Στην Βρετανία το Master System είχε προχωρήσει πάρα πολύ. Απλά το Master System ήταν μια επιλογή λόγω τιμής. Ναι. Αυτό, λόγω χρημάτων. Πέρα από αυτό, εντάξει, τώρα στο Atari, εγώ πιστεύω ότι πιο πολύ ήταν ότι σε φάση κοίταξε τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν ήταν δηλαδή ότι κοίταξε βγήκε ένας γνωστός τίτλος που όλοι τον περιμένατε. Ήταν αυτό, ότι να μπορούμε να κάνουμε αυτό, έχουμε φτάσει εδώ, ας πούμε. Οπότε δεν έδιναν και πολύ σημασία. Και εκείνη την εποχή, μάλιστα, να φαίνονται και στους τίτλους. Είναι όλα Atari. Ναι, όλα ναι, τα παιχνίδια τα έχει φτιάξει η Atari. Νομίζω το έχει φτιάξει ένα προγραμματιστή. Συνήθως ήταν 2-3 άτομα. Αυτό. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, από το 83-84, από εκεί πέρα και μετά άρχισαν λίγο οι εταιρείες να μαζεύονται, πολύ διαργά. Το crash δηλαδή του 83, κατέστρεψε όλα για την Atari. Επίσης η Atari πουλήθηκε. Πουλήθηκε. Ο τυπάς που την ίδρυσε, που τώρα δεν κάνει τίποτα, έτσι. Δεν δουλεύει, κάθεται στο σπίτι του απλά. Δεν τον ενδιαφέρει. Έφτασε η τιμή της μετοχής της Atari στο ύψος που έφτασε, την πούλησε. Δρόμο, δεν ασχολήθηκε ξανά ποτέ. Αυτός που αγόρασε την Atari είναι αυτός που έφτιαξε και τους υπολογιστές Atari. Α, το 8-bit... Ναι, ναι, αυτός είχε ένα εταιρικό πλάνο, ήθελε να φτιάξει PC. Ναι. PC. Ήθελε να φτιάξει υπολογιστές. Απλά πήρε το μέγεθος της Atari και το χρησιμοποίησε έτσι, κατάλληλα, και το πήγε προς τα εκεί και γι' αυτό οι κονσόλες φαλήρισαν. Και οι υπολογιστές Atari είχαν μεγαλύτερη επιτυχία. Βέβαια, κανένας δεν το αναφέρει αυτό, γιατί όλοι, ας πούμε, γούστεραν αυτό γιατί εντάξει, ήταν toy, ήταν παιχνίδι, ας πούμε. Στον υπολογιστή σου Atari. Ναι. Γιατί άμα δεις παιχνίδια σε Atari υπολογιστή, δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά. Είναι πολύ καλά παιχνίδια. Είναι παιχνίδια που θα έβλεπε σε Atari, ST, XE και Apple II.
Α, οκ. Ναι, ναι, ήταν κανονικά games. Κανονικά. Είχε, είχε adventure κανονικά, είχε King's Quest τέτοια. Αυτά ήταν ό,τι να είναι. Κάτι διαφορετικό. Αυτοί τότε είχαν κάνει και συμφωνίες και με την. Πώς τη λένε. Με την Midway είχαν κάνει με αυτές τις εταιρείες για arcade. Λοιπόν, επόμενο. Δεν μας θέλει το. Ούτε εμείς το θέλουμε. Θα κάνουμε σπασιματάκι. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Γιατί τώρα έρχεται το surround. Λοιπόν. Surround, λοιπόν, το surround. Πρώτη φορά το βλέπω. Έτσι δεν ξέρω τι διάλογο είναι. Δεν ξέρω γιατί λέγεται surround. Νομίζω ότι αν πατήσω το start κάτι θα γίνει. Για να δω. Φιδάκι. Να το σοφίδαρο. Φιδάκι. Να το σοφίδαρο. Αλλά έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Όλα είναι διπλά. Περίμενε. Απλά αλλάζει χρώμα. Για πάτε ένα start σε αυτό, ας πούμε. Ναι, αλλάζει χρώμα. Από εκεί διαγώνει. Άλλαξε. Oh, sorry. Πάλι. Α, 14 mod. 13. Δεν έχει ήχο. Χωρίς ήχο, μια χαρά. Αυτό. Τι γίνεται. Α, μόνος, εγώ το εσύ το πας. Εγώ το προχωράω, ναι. Ωραία, μιλάω, εγώ μπορώ να καλύψω όλη την οθόνη. Γιατί όχι. Ανοίγω. Δεν θα το δεν θα σε πάρει. Γιατί? Εννοώ έχεις, δεν έχει αρχίσει ήδη καλά. Πώς θα. Τώρα, γιατί μαλακία έκανα τώρα, δεν μπορώ. Ναι, πώς θα ξαναμπείς μέσα στο τετραγωνάκι. Δεν ξέρω, να μάλλον εκεί θα πρέπει τώρα να κατα. Οχ. Οχ. Είναι λίγο. Ναι. Καταλάβεις, δηλαδή έπρεπε να το πάρεις πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τι γίνεται. Κάπως πρέπει να τον μπαλώσω τώρα αυτό που έκανε. Καλό. Πρέπει. Κοίταξε, εκεί θα χάσει έτσι κι αλλιώς. Όχι, εκεί πρέπει να καταλήξω τώρα. Εκεί πρέπει να τελειώσω. Και εδώ μέσα. Θα μπορεί. Άρα δηλαδή το, από κάτω πρέπει να το αφήσεις. Κάπως θα το σκεφτώ, ξέρω εγώ. δεν ξέρω. Τώρα. Ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Είναι. Τι να πω. Είναι ένα ενδιαφέρον κόνσεπτ. Πρέπει να κρατάς πολύ το τέτοιο το άναλογο. Με τον D-pad, ρε. Ναι, το deep πάντα ακούγεται πιο πολύ. Κοίτα τώρα. Άντε. Α, δεν χάνεις ποτέ. Κοίτα εδώ. Τόση ώρα. Δεν χάνεις ποτέ. Ακόμα καλύτερα. Ωραία. Απλά μπορεί να είναι ζωγραφική. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκαμε αυτό. Αυτό είναι, ξέρεις, το κάνω έτσι. Απλά το κρατάω μέχρι να γεμίσει. Έρχεσαι εσύ μετά από πόση ώρα. Να, εδώ προσπαθώ. Να, κοίτα, το καταφέρνω. Να. Μπράβο ρε, το σκυλί ρε, ξέρεις τι έκανε το σκυλί. Εκεί ήμουνα μαζί του. Εκεί ήμουνα, τον έβλεπα. Το γέμισε ολόκληρο το έκανε. Μπράβο, μπράβο, πολύ καλός. Και πώς σταματάει, δηλαδή μόνο άμα τρακάρω στον αντίπαλο, για κάτσε. Ούτε καν. Ρε φίλε, τι γίνεται. Ζωγραφική είναι αυτό, σου είπα. Λες. Όχι, τα. Όπα, αφήν κενό. Αν πατήσει το κουμπί. Ναι, μου το κρατήσει. Ε, αυτό τη ζωγραφική είναι. Να, τα σβήνει, τα σβήνει, τα σβήνει. Τα σβήνει, τα πίνει, τα πίνει, τα σβήνει. Ωπα, πω, κοίτα εδώ. Ε, ναι. Κάθεσαι, δηλαδή, ας πούμε, ανοίγεις το πρωί το Atari. Έχεις ξυπνήσει, Κυριακή πρωί. Θα βάλω το φιδάκι. Ή θα πας στην εκκλησία. Πας στην εκκλησία και μετά βάζεις το φιδάκι. Εντάξει. Ωπα. Βάζεις το φιδάκι. Και λες, Κυριακή είναι πρωί, θα φάω... τα Kellogg's. Τα Kellogg's. Θα βάλω το mode, δεν είδα ποιο mode είναι αυτό. Το 14, το 10, ξέρω εγώ. Και θα φτιάξω τον μπαμπά. Τον μπαμπά. Τι φάτσα του. Φτιάχνεις, εσύ γεμίζεις όλο αυτό το πράγμα και το τέλος του λες, δες, σε έκανα. Και ο άλλος σου λέει, α. Και φεύγει. Ε, αυτό, δηλαδή, εγώ σηκώθηκα με όλη την όρεξη να φτιάξω. Μπράβο το παιδί, μπράβο το βρούμε. Αυτό, μέχρι το μπράβο εκεί δεν υπάρχει. Θέλω να γνωρίσω το παιδί το οποίο αγχωνότανε και ήθελε να γυρίσει γρήγορα σπίτι γιατί ήθελε να παίξει αυτό. Αυτό εδώ και έχω ένα παιχνίδι σπίτι, πρέπει να πάω γρήγορα γιατί... Αυτό, κοίταξε, σαν τέτοιο, σαν φιδάκι, όχι, ναι, θα γινόταν. Αλλά τώρα σαν, τι, να ζωγραφίσει, εντάξει, τα έζησες.
Σχεδόν. Και θα πάω κάτω το παρκάρω και ακριβώς εκεί πέρα. Να μετρήσεις πίξελ μετά πόσο είναι. Ωραία. Κάπου. Όχι, πάνω. Περίμενε τώρα. Πιο πάνω. Πάνω, πάνω. Ναι. Εδώ. Ναι. Όχι, ρε, δεν είναι στην ευθεία. Με το άλλο. Θες να φέρω χάρακα. Ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Εδώ είναι στην ευθεία. Είναι. Απλό το θέμα είναι ότι είναι. Ναι, είναι προς τα μέσα, γιατί και αυτό βλέπεις είναι προς τα μέσα. Ναι, μελλοντικός πίξελ. Κάπου αλλά... εδώ είναι, κάπου εδώ είναι τέλος πάντων. Ναι, δεν βλέπω καλά. Έχω κάκι το μυαλό. Μελλοντικός πίξελ artist. Έτσι. Θα έπρεπε. Κοίτα τώρα, παρατήρησε εδώ. Αυτό τώρα είναι μοβ, ας πούμε. Είναι μοβ. Όπα, όπα. Πάντα λίγο αλφα, αλφα. Αλφα και πίσω, ρε. Κάτσε τώρα, γιατί. Αλφα. Από κάτω είναι σβησμένο ή όχι τώρα. Πού το ξέρεις τώρα, είναι σβησμένο. Για κάτω. Για κάνω. Τι άμα κάνω, προχωρήσω, θα βγάλει. Αλφα. Να ρε, να είδες. Κάτω. Τι κάτω, να τώρα μάλακα γέμισε. Τι πάρει δεξιά λέει. Να το, να το. Ξαναξεκινάει πάλι. Λέγε ρε, είναι. Είναι σβησμένο ή δεν είναι. Πάτα το αλφα και πάρει δεξιά. Όχι, πατημένο το αλφα. Πατημένο. Ναι. Δεν είναι. Αφού το κρατάω ρε. Το θέμα είναι πως. Ωραία τώρα. Σταμάτησε, τι είναι τώρα. Ξέρεις, τάφησε το αλφα, πρόλαβα, τάφησα πριν, ξέρω. Το κρατούσα. Είναι. 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 Ωραία. Πες μου πώς θα το καταλάβεις ότι είναι. Α, το, έλα τώρα, μην βάζεις τόσο... Πες μου πώς θα το καταλάβεις ότι είναι από κάτω. Πρέπει να βρεις το σωστό, υπάρχουν δύο συνδυασμοί. Το να πατάς το αλφα και να μην πατάς αν το... είναι από κάτω, υπάρχει ένας συνδυασμός. Αν δεν είναι, πρέπει να επιλέξεις τον άλλο συνδυασμό, γιατί έτσι θα σβήσεις την πρώτη επιλογή. Ωραία, ναι, αν είναι, κοίταξε, αν αρχίζει το game από μόνο του με κίτρινο. Ναι. Τότε θα πρέπει να έχεις πατήσει ήδη για να το έχεις σβήσει. Ναι, αλλά εγώ τώρα το σταμάτησα εκεί πέρα, στάθμευσα εκεί. Άρα πριν σταματήσω κάτι έκανα εγώ. Άρα είναι. 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 Ωραία, για να το δεις ότι είναι, τι πρέπει να κάνω εγώ. Απλά να το πας πάνω. Να μην το κουνήσω δηλαδή. Να μην πατήσω το α δηλαδή. Ναι. Απλά να το σταυρώ, έτσι. Ναι. Κοίτα. Εγώ νομίζω ότι το βάζει εκείνη την ώρα. Καθώς ας πούμε πας την κουκίδα πάνω. Έχετε δεύτερη ερώτηση. Ήτανε πάντα πράσινο. Ή ήτανε στο ίδιο χρώμα περίπου με αυτό. Ήτανε πάντα. Ήταν πάντα, ήταν πάντα πράσινο. Πριν που τα έσβηνες ήταν. Εγώ τα πράσινα ήταν. Ναι, και τώρα που σταμάτησα από κάτω έχει. Για πες. Δεν μου λες πόση ώρα προσπαθούμε να δω άμα έχει ή δεν έχει. Κάμωση ώρα, εντάξει το κλείνω. Είδες που διασκεδάζουμε, να το αυτό είναι το νόημα, μαλάκες. Κάτσε να δούμε αν έχει κι άλλα μόν. Ήταν το 13 το μόν εκείνο. Έτσι. Εντάξει, θα μας βγάλει τα μάτια τώρα, εντάξει. Καταπληκτικό κι αυτό, surround. Φιδάκι στην ουσία. Surround. Κάτσε καλά δικαίωμα που surround είχα. Ω Θεέ. Ωραία. Όχι που δεν θα έχει κάτι πογκοειδές. Μέχρι το πογκ δεν το είχε, σαν early title. Όχι. Είχε αυτό. Γιατί, τι έχει. Για πατεώνες. Ναι, και. Αυτό. Δες τι πρόβλημα υπάρχει τώρα. Πάνω κάτω. Όχι. Είναι ο δίσκος. Α, του κάνεις γύρω γύρω. Ναι, είναι δίσκος. Κάτσε, ναι. Γύρω γύρω το κάνεις το. Ναι, είναι δίσκος. Αχ. Ο ήχος γίνεται όλο και πιο αγχωτικός όσο τον πίνεις, το... Τον πίνεις. Το πας σε τέντα όμως. Οπα, κάτι έγινε. Εντάξει, ο άλλος παίζει μόνος του. Όχι, τη βρήκε όλος. Σταμάτησε. Με καταλαβαίνει, έχει AI. Έχει AI. Το είδες. Έχει AI. AI. Κοίτα. Εδώ. Οχ. Μάλλον ακολουθάει την μπάλα. Αποκλείεται. Αποκλείεται να τσιτάρει το παιχνίδι. Δεν το έχω το αταιρεί το πράγμα. Σε έχει πάει τρένο, άντε, κάνε κάτι. Είσαι φλάκας. Άντε. Το χώρα. Κοίτα. Δεν σε χάλασε. Είδες. Δεν σε χάλασε. Τον έφαε. Ω, αυτό ήταν... καλά, εντάξει. Αυτό ήταν με... Σωτήρι τρελό, έτσι. Όχι. Με σπόντα. Όχι. Άσε, κτήρι. Δες, έμεινε εκεί. Τώρα θα δει. Κοίτα. Να, το βρήκα εγώ το χειριστήριο. Κοίτα, την πάτησες τώρα δικαίωμα μας. Τώρα την πάτησες, γιατί ήμουν πολύ καλός στο Arkanoid κάποτε. Όχι. Πολύ καλός στο Arkanoid. Καλά πάω. Τώρα άλλος τι έπαθε, επιληψία έπαθε. Δοκιμάσαι κανένα άλλο, πρέπει να έχει κανένα έτσι μυστήριο. Είναι λίγο πιο δύσκολος αυτός.
Τον ξέρεις? Προσωπικά δεν τον ξέρω. Έτσι πως τον έκοψες ήταν πιο... Οχ! Τέντα! Με μάτιαξες. Και εδώ μπορείς να παίξεις στοίχημα στο παιχνίδι. Το... Ο, τι έγινε εδώ πέρα? Ο! Το Witchhammers το ξέρεις? Σε και κάτι τέτοιο παίζει τώρα, να ξέρεις. Αυτό ήταν το challenge για να σε πάρω στην Activision κάποτε. Πόσο καλό το Pong είσαι. Δεν είμαι πολύ καλό. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το βιογραφικό σου ότι είσαι προγραμματιστής. Θα σου βάλουμε κάποια τεστάκια να κάνεις προγραμματισμό. Ωραία, τα πέρασε τα τεστάκια. Τώρα θα σε βάλουμε εδώ με ένα παιδί που... Κύριε Μάνο, πριονοκορδέλα το βάλε το Pong. Δουλεύει μαζί, θα παίξετε ένα challenge. Είναι ο καλύτερος που έχουμε εδώ. Και αν δεν το περάσετε, θα το σκεφτούμε να σας πάρουμε. Αλλιώς αν το περάσετε, έχετε την θέση ήδη. Α, τι γίνεται? Όχι, τι σταμάτησε και... Κοίτα, κοίτα τι άτομο που είναι, και το παλιό Ατάρι. Αυτό που βλέπεις τώρα πέντε είναι το Ατάρι στην πραγματικότητα. Τι κάνει, ρε. Ο Ατάρι είναι. Ο Ατάρι είναι, κοίτα. Οπ. Τώρα αρχίζει και μου τη δίνει. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά μετά να κάτσω μόνος μου λίγο να κάνω ένα τρέιν. Αλήθεια τώρα, πιστεύεις ότι το Pong είναι... Επειδή λένε ρε παιδί μου ότι είναι το πρώτο video game, δεν είναι. Δεν είναι, αλλά σαν πωλήσεις είναι, ας πούμε. Βασικά αυτό πούλησαν πρώτη φορά. Πιστεύεις ότι το Pong είναι υπερεκτιμημένο? Δεν ξέρω. Επειδή ας πούμε όλοι αυτοί οι YouTubers το διαφημίζουν και το κάνουν, πιστεύεις? Και επειδή έχουν βγάλει και τις κονσόλες, όλα αυτά. Εγώ πιστεύω ότι είναι και γαμό το παιχνίδι. Το Pong. Ναι. Πιστεύω ότι είναι θυστικό. Όχι αυτό, όχι αυτό, ναι, αλλά το κανονικό. Εντάξει, το Pong νομίζω δεν έπαιζε μόνο. Επειδή ήταν στανταράκι δύο χειριστήρια, ξέρεις, αναγκαστικά έπρεπε να παίξει με κάποιον άλλο. Παίζει, παίζει και μόνο. Γιατί και στο Odyssey έχει key modes. Έχει, 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 έχει. Απλά εκεί έχει μέχρι και τείχο να είσαι μόνος σου, που χτυπάς και υπάρχει, ναι, τείχος. Α, παιδιά, το game λέγεται Video Olympics, για κάποιο λόγο. Το 77 και αυτό. Τώρα γιατί ονομάσαμε Video Olympics. Φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με το... Είναι Ολυμπιάδικα. Με το ping. Video game και καλά. Κάπως έτσι. Και τι, είναι, τι παίζουμε, ας πούμε, το ping pong. Και καλά, ας πούμε, σαν... Έχει άλλα mods. Ό, το... Έχει, να. Α, τι είναι αυτό. Ξέρω εγώ, τι είναι, τσιγάρο. Τι είναι. Ω, αυτό τι είναι. Ω. Και καλά, αν πάει... Α, όχι, αυτό είναι διπλό, sorry. Και αυτό είναι διπλό. Δεν θέλει. Αυτό είναι, παιδιά, σαμποτάρω τον εαυτό μου. Σταμάτα, είναι μια ιδέα που... Α, τι? Τι γίνεται? Τέλος, χάσαμε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Όπα. Όπα. Οκ, ναι. Οκ. Α, καλά. Τέλειο, αυτό εκεί, ήθελα. Αυτό εκεί. Αυτό ήθελα. Λοιπόν, έτσι θα συνεχίζουμε, έτσι. Αυτό ήθελα. Τώρα... Και πώς μπορεί να ξεκολλήσει από εδώ? Τι, αν κουβηθεί ο άλλος πάλι. Αλλά όχι, έχει... Αφού έχει αυτή τη βλακία, ναι. Καλό, καλό, καλό. Καλό, καλό, ναι, πολύ καλό. Ωραία, εντάξει, ήταν γιατί πρίζει. Τώρα, ρε φίλε, αυτοί που έφτιαχναν αυτά τα παιχνίδια εκείνη την εποχή, πώς τους έφτιαχναν αυτά που παίζουμε σήμερα? Ακόμα δεν υπάρχει καλύτερο. Περίπτωση. Τα μυαλά τους ήταν πολύ διαφορετικά. Ακόμα καλύτερο. Ω, καλά. Άρα, εμείς τότε είχαμε κάτι παιχνίδια. Τι είναι αυτά που παίζετε εδώ τώρα, κοίτα εδώ. Ω, 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 τώρα, ρε φίλε, αυτό... Έλα, εσύ, δες, ωραίο. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ πέρα? Εδώ ανεβαίνει το IQ. Ω, 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 ω. Τα βλέπω, τα βλέπω. Εδώ είναι λίγο πιο δύσκολο, αλλά είναι διπλό πάλι. Καλά. Οκ. Πόσα mods έχει. Άστο. Ω Θεέ. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Δες, εκεί. Αυτό. Αυτά, οκ. Τρελοκομεία. Ναι. Και με δοκάρι. Χόκι, χόκι. Ναι. Εντάξει, απλά αλλάζουν είναι, οι, ναι, παίχτες. Ναι. Ας πούμε οι παίχτες. Εντάξει. Άστε. Ναι, what? Για να ξέρω.
Προσπαθεί έτσι να μην ακουμπήσει. Ή προσπαθεί μάλλον. Ή όχι. Δεν είμαστε έχω δύο. Είστε δύο, ναι, οκ. Okay. Πώς έχασες τώρα. Είμαστε τρεις, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Τέλος πάντων, έχει πολλά mods. Έχει 30-39. Άλλο από εδώ. Έλα, να Arcanoid. Oh! Έχει physics, είναι. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Αχ, ρε, δεν μπορώ να παίξω. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα να το βλέπεις. Δεν μπορώ να παίξω με διπλό. Πάτα. Πάτα το start. Έτσι. Α, είπα κι εγώ. Κρίμα. Κρίμα όμως. Ωχ, ανεβήκε το πάνω. Φάτινα, φάτινα. Έλα, το πήγα, το πήγα. Έλα, έλα. Πάρτα. Να κάνω. Μπορεί κάτι, για. Σε έχω φάει. Οκ. 40, 41, 42. Πόσα έχει, ρε παιδιά. Α, 43, πόσα ήταν. Κάπως έτσι. Ο Θεέ. Αυτά είναι 9 τίτλοι, λάνσε τίτλοι του Atari. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Μάλλον, ίσως για κάποιους να ήταν κάτι το ιδιαίτερο εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι τότε δεν είχε... Έλα, πες την αλήθεια. Ποιος σου αρέσει από όλα αυτά. Το Pong. Εγώ θα έλεγα τα μαθηματικά. Εμένα το Pong μου αρέσει. Μαθηματικά τα σπάνε. Τα μαθηματικά, εντάξει. Μπορεί κάποιοι να γούσταναν. Μαθηματικά. Δεν μπορεί. Ίσως. Και στο Blackjack σίγουρα κάποιοι θα γούσταναν. Καλά, Blackjack, αν είχε ρουλέτα mode θα το κάνουν. Νομίζω ότι είναι ο ίδιος λόγος που. Να, πώς παίζουν στο PC πασχέντσες και χαρτιά και τέτοια. Καλά, εντάξει, ναι. Γιατί να βράβουν, γιατί έβγαλαν μια πασχέντσα. Αλλά τώρα θα μου πεις τα pixel ήταν. Είναι πολύ σύνθετο, ναι. Χαμός. Αν και αργότερα έβγαλαν πιο σύνθετα παιχνίδια. Βρήκανε τρόπους δηλαδή να εκμεταλλεύονται το μηχάνημα και έχουν φτιάξει αυτά τα cartridge που είναι, έχουν τα special chip απάνω που πιο πολύ εκεί βασίζονται το παιχνίδι. Το προχώρησαν. Απλά έβγαλαν τόσα άσχημα games τα οποία είναι σαν να κορόιδευαν τον κόσμο. 4-5 καλά παιχνίδια δεν φέρνουν την άνοιξη, οπότε αυτό είναι το κακό. Το Pitfall, ας πούμε, είναι ένα από τα πιο γνωστά και πιο ανεπτυγμένα παιχνίδια. Μισό λεπτάκι. Ναι. Αν μπορέσουμε έτσι να κάνουμε μια. Ναι, ναι, έχει κάποιο. Να δούμε λίγο το Atari, ναι, τι, εντάξει, τι αξίζει. Ναι, ναι, έχει κάποιο που είναι λίγο. Το ένα. Ναι. Και κάποια games έχουν και soundtrack. Activision. Κάποια έχουν soundtrack. 1992. Ναι. Ας πούμε τώρα, αυτό είναι παιχνίδι. Αν ας πούμε πέσεις κάτω, εκείνο να φανταστώ είναι τείχος. Ναι. Αν πας ας πούμε δεξιά θα σε βγάλεις στην προηγούμενη, ναι, 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 στο προηγούμενο screen. Πρέπει να περάσω τώρα και τα... και τα δύο πρέπει να περάσω. Αυτό. Και να προλάβω και να φύγω. Κάπως έτσι. Αν το χτυπήσεις, σου τρώει τέτοιο, σου τρώει χρόνο. Με δευτερόλεπτα. Ναι. Κάπως έτσι. Αυτό και αυτό το θυμάμαι, στον κλόνο το έχει. Τώρα πρέπει να πατήσεις πάνω στα κεφάλια. Πρέπει να πατήσεις πάνω στους κροκόδηλους, ναι. Όχι. Όχι. Activision πάντα εκεί όμως και τα copyright. Ναι, ναι, ναι. Να φαίνεται λίγο. Ήταν η εποχή που... Ναι. Η Activision είναι ένα με την Atari εντωμεταξύ. Δεν ήταν ανεξάρτητη εταιρεία τότε. Τι έχουμε πει έτσι, εντάξει, εγώ το γουστάρω, μ' αρέσει. Όχι, είναι ωραίο. Μα, ξέρεις τι, μα είναι πιο, ας πούμε, τώρα από τα Lance Titley, Blackjack και μαθηματικά. Εντάξει, έχει το ψάλι το δικό. Εντάξει, είναι πως και θα το παρουσιάσεις κιόλας, γιατί άμα έρχονταν κάποιος που δεν το έχει δει ποτέ το Atari και του πεις, ναι, αυτό είναι το Atari, ρε μαλάκα, που λένε όλοι. Εν τω μεταξύ, τα κουτάκια, ενώ τα covers που ήταν μέσα στα, τα games μέσα στα κουτάκια, απ' έξω είχαν τρελό artwork. Είχαν, αλλά μάλλον δεν μπορούσαν να το υποστηρίξουν αυτό που έκανε. Κάτι έπρεπε να κάνουν. Εδώ πέρα εγώ μετρούσα, βασικά. Δευτερόλεπτα μέχρι να κάπως έτσι.
Είναι δυσκολούσκο παιχνιδάκι. Αλλά εντάξει, έχει φάση. Είδες όμως ρε φίλε γραφικά τι έκαναν. Όχι, ήταν καλό. Αυτά τα specs δηλαδή ήταν. Έλα, δοκιμάσέ το. Παιδιά, ο ήχος είναι χαμηλά στο game. Άμα είναι. Θέλω λίγο να δω τι έχει από εδώ κάτω. Έχει μια μαλακία. Θα φας πλόφο. Παίρνω το, παίρνω το. Για έπεσε ακριβώς επάνω. Πρέπει να είναι τόσο όσο τα άλματα. Ωχ, ναι, το φίδι. Κόβρας. Ο φίδι. Όφης. Αυτό. Πάτα τα, πάτα τα κουμπιά. Πάτσε, αλλά. Ναι, ναι, ναι. Όταν φτάσει στην άκρη, πάτα τα. Και το κάτω. Α, είναι συνδυασμό. Ναι, ναι, ναι. Αν και τα επόμενα τα pitfall δεν είχαν καμία σχέση με αυτό. Δεν ξέρω. Εννοείς πάλι σε Atari και τέτοιες. Τα υπόλοιπα pitfall. Μέσα επιστρέφουν. Ακόμα και το δεύτερο το pitfall έχει διαφορά. Αυτό είναι όντως pitfall. Είναι... Δεν έκανα, δεν πάτησα καλά. Εντάξει, είναι από τα παιχνίδια που λες να δούμε μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Όπου το θυμάμαι και αυτό ανοιγό και είναι... Τρομερό. Τρομερό. Α. Τρομερό. Ω! Σωστός. Κοίτα εδώ. Πάνε στην άκρη και ξέρεις αν είναι τόσο. Ω, το φύλλο. Τι? Παίρνω το, παίρνω. Ωραίος. Να φανταστώ καίγεσαι. Καίγεσαι, να πας λίγο κοντά σχετικά για να μπορείς να επιδείξει. Αυτό. Εννοείται. Παραλύω. Απλά τώρα πηδάω εμπόδια και παίρνω πόντους, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν με έδωσε κάτι να σου πω την αλήθεια. Κοίταξε, αλλά... να σου πω βασικά, το παιχνίδι τερματίζεται βασικά. Έτσι, έχει και τερματισμό, δηλαδή τερματίζεται όντως το παιχνίδι. Και γι' αυτό και έχει χρόνο. Πρέπει να βρεις το σωστό τέτοιο, τη σωστή διαδρομή. Κατάλαβα. Δεν είναι δηλαδή πάω μια ευθεία και τελειώνει. Έχει να πας από κάτω, έχει από πάνω. Ξανά, ωραία, βρήκαμε game που θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε από αρχή μέχρι τέλους. Εντάξει, αν δεν πετάω. Θα το τερματίσουμε. Εντάξει, ας το πάμε όσο είναι. Α, εντάξει, ναι. Λοιπόν, γιατί οι Lance τίτλοι, στην ουσία αυτό θέλαμε να κάνουμε, να παίξουμε κανένα Lance τίτλο και να τον κάνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά οι Lance τίτλοι δεν βοηθάν για τη συγκεκριμένη κονσόλα. Και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη χρονιά, πάνε και τα video games, έτσι, το 83. Δηλαδή ήταν ένα βήμα πριν. Και δεν είναι όπως λένε περισσότεροι το E.T. το τελευταίο παιχνίδι. Έχει να βγάλει κι άλλα, αλλά... Ναι, είναι ανάκλαστο. Ίσως είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα του ΕΤ. Πότε, ποια χρονολογία το ΕΤ είναι τότε, το 83, απλά επειδή βγήκε τότε, προς το τέλος, πιστεύουν ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι το ΕΤ δεν είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά θέλει manual. Άμα το παίξεις χωρίς manual, δεν ξέρεις τι κάνεις. Ωραίος. Το πέρασα, ρε. Είδες. Δηλαδή, ρε φίλε, σε δυσκόλευε το αυτοκινητάκι με τη βούλα και αυτό μια χαρά το πάει. Έλα, αυτό είναι τρένο. Πλάκα κάνεις. Πίξελ, φίλε. Είναι τέτοιο. Τι κάνει, ρε. Μιλάς πολύ νωρίς. Μα κάθε φορά που γυρνάω, γυρνάει πινά. Ναι, έχει τέτοιο. Δεν πάει μέχρι τέρμα. Κρίμα. Αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να πουλήσει πολλά λεφτά. Μπορείς και τα δύο. Οκ. Okay. Ναι. Ήθελα να κάνω λίγο πιο safe. Ωραίος. Όχι! Όχι στο ίδιο σημείο. Ναι! Έλα ρε φίλε πάλι.
καλύτερα, πέσε κάτω. Δεν ξαναπάω από το σκορπιό. Εντάξει, έχει συνέργεια. Βλέπεις, είναι. Α, είναι το νούμερο. Ναι, είναι το νούμερο. Νομίζω ότι ήταν το σκορ. Όχι. Είναι το νούμερο, είναι η ζωή σου και το άλλο είναι ο χρόνος που παίζει για να τερματίσει. Τώρα θα πέσω πάνω στην κόμπρα κατευθείαν, μάλλον. Θα σε προσγειώσει λίγο πριν. Τότε. Αντικείμενο. Ναι, ναι, ναι. Sorry. Είναι η τελευταία ζωή αυτή. Τώρα. Και κάνει κι άλμα. Ωραίος. Α, μου έδωσε ζωή. Είναι χρυσός. Αλλά και από 1000 και πήγε πέρι χιλιάρια. Ναι, ναι. Αλλά δεν έχει ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Φύγε τώρα, φύγε και κάνε άλμα. Άντε μαλάκα, το έχεις το game. Πραγματικά το έχεις. Είσαι ο Pitfall Nick, μαλάκα. Κάπως έχει μια ονομασία ότι πας. Κάπως το λένε. Pitfall Joe το λένε κάπως έτσι. Ρε το boost, μαλάκα. Πάνω στα μάτια, ε. Κοροϊδέψες τα pixel, μαλάκα, έτσι δηλαδή. Δυνατόν. Κάτι τώρα εδώ ξαναρχίζουμε στα ίδια και πρέπει να βρω κάτι. Είναι ένα σημείο κάποιος στίχος που ανοίγει. Ωραία, αυτό δεν πάει. Όχι, όχι. Είδες που οι διαδρομές είναι διαφορετικές. Γιατί, αφού και πριν... Είχε τείχο ρε, στην προηγούμενη εικόνα. Τι, αλήθεια. Ναι ρε, νάτος. Είναι σου λέω πρέπει να βρεις το σωστό συνδυασμό. Είναι σαν παζλ είναι. Πρέπει δηλαδή να ακολουθήσεις κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές. Δηλαδή το παίζεις πολλές φορές στο παιχνίδι και καταλαβαίνεις ότι α, έτσι προχωράει. Με το που αλλάζουν οι εικόνες. Εγώ αυτό δεν μπορούσα να το πηδήξω. Ναι, ρε. Να μην το πηδήξω. Πάρε φορά. Πάρε φορά και εκεί πέσει πάνω του. Ναι, sorry, πήγα να το κάνω, αλλά να πήγε να πηδήξει, είδες. Έλα, παίξε. Έχει δύο ζωές έχεις μόνο. Μου έλειψε το blackjack. Το blackjack. Και τα μαθηματικά. Έλα ρε. Γιατί το κάνεις αυτό κάθε φορά? Γιατί δεν μπορώ. Εκεί είναι το σημείο. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι... Πρέπει να πατήσεις τα μάτια. Εγώ στα μάτια πατούσα. Δεν μπορώ. Αφού εγώ με τις πλατφόρμες είμαι πολύ άσχημος. Ναι, ναι, με τις πλατφόρμες κάτσε, αν πάμε και παίξουμε τίποτα άλλο σκόβο. Τι, σαν? Τίποτα, πάνω, πέφτω κατευθείαν πάνω στο τέρας. Τι είναι στο Super Mario. Ναι, και το έχεις εδώ πέρα. Δηλαδή γίνεται να το έχεις εδώ και να μην το έχεις Super Mario, ας πούμε, ναι. Τώρα. Είμαι πολύ χειρότερο. Ποιο ώρα είναι χειρότερο? Εγώ είμαι πολύ χειρότερο στα Super Mario. Άντε, του Sony κάτι γίνεται. Καλά τώρα σοβαρά μιλάς, δηλαδή ναι, το Sony σου ότι είναι πιο εύκολο. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι το Sonic δεν είχε πολύ δύσκολο. Ρολάρει πιο εύκολα, ξέρω εγώ. Έχει και πες το, τα σπίνα τάξη και τις μαλακές και τις παπαριές. Καλά, στο πρώτο νομίζω το πρώτο Sonic δεν. Ακριβώς όμως, νομίζω στο πρώτο το Sonic και όλα στο Mega Drive δεν έχει σπίνα τάξη. Άιντε ρε. Στο πρώτο Sonic δεν έχει. Καλύτερα. Ποιος τι? Πάνε από εκεί. Κάτι ναι, κάτι μου λέει πρέπει να πάω από εδώ. Ή και όχι. Δεν το περάσει. Είδες που γυρνάει κατευθείαν. Ναι, το πέρασε, μαλάκα. Σαν να. Μαλάκα, γιατί σε εμένα. Εσύ περνάς τα κροκοδίλια, εγώ περνάω αυτά. Όχι! Όχι, τα έχω κάνει bounce. Πόσο! Άστο κι άλλο. Ξανά πίσω. Τρέχα να σωθείς. Τρέχα να σωθείς. Βέγκος. Τρέχα να σωθείς.
Πηδάς πολύ άσχαλα. Ωραία. Εγώ μπορεί να πέσουμε στο τέλος. Είδες μουσικό. Οπα, θα σε φάει μαρμάγκα, 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 μαρμάγκα. Αλλού. Έχω έτσι πριν να δω για... Όχι, για διάφορα άλλα αντικείμενα που έχει. Τώρα, πιάσαμε τα λεφτά μας. Σου λέω, μικρός και τόσο που το έπαιζα, ξέρω εγώ γιατί συνέχεια έχανα. Δεν μπορώ, σου πάνω. Δεν μπορώ με τίποτα. Πρέπει να πάω κάπου εδώ, ας πούμε. Στη εδώ. Άκρη. Τι άκρη, αφού πηδάει, θα πάει πολύ πέρα, ρε. Ωραία, κάπου εκεί, ξέρω. Τώρα. Είδες. Τώρα που το πατάω συνέχεια μου φαίνεται. Ωχ, τώρα έγινε μαλακία. Τι. Έκανα λάθος τη διαδρομή. Με πετάει ξανά, καταλαβες. Α, στην αρχή. Ναι ρε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό τώρα πρέπει να καθίσεις να πεις και εγώ, ωραία, αυτό βγάζει εδώ, αυτό βγάζει εδώ. Πρέπει να πας και κάτω. Απλά δεν θυμάμαι τη σειρά. Καλά που να τη θυμάμαι. Ένα ξέρω αν είναι να κάνεις δύο πάνω, ένα κάτω, άλλα δύο πάνω και άλλα δύο κάτω. Έχεσαι μας, τώρα πρέπει να καθίσεις να φτιάξεις χάρτη εσύ ο ίδιος. Αν είσαι τυχερός τώρα, ας πούμε, έτσι πως πας. Δεν ξέρω. Πραγματικά, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Πάνε από εδώ, αριστερά. Πάλι. Έχω την εντύπωση ότι ήρθα από εδώ. Ναι. Τώρα πάνε κάτω. Τώρα. Ό,τι να είναι. Είδες. Το είδα. Πάλι κανένα άλλο game. Για πες κανένα άλλο έτσι που... ήταν γνωστό. Λοιπόν, πάλι να πάμε σε Activision. Το Frogger. Frogger. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το Freeway. Δεν πειράζει. Πάτα το... Αυτά τώρα είναι το 81, είναι πριν το Game Crash. Πάτα το Start. Πάντως μη καταλάβει τι συμβαίνει. Ναι. Κορνάρουν κιόλας. Α, είναι μόνο διπλό. Τρέξε κόπα. Α! Freeway, είναι Freeway και Frogger είχε. Ο Frogger περνούσε διάφορα κορμός, ναι, και τέτοια. Ναι, ναι. Είναι η ίδια λόγη. Παρόμοι, έτσι δεν σπηρές. Εντάξει, έχει πλάκα, εντάξει, θα μου πεις κάτι πλάκα, αλλά ναι. Λοιπόν, να συμφωνάξω στο σπίτι μου να παίξουμε ένα καινούργιο παιχνίδι. Ποιο είναι το Freeway? Και τι κάνεις αυτό, έχεις δύο κότες, ναι. Και είναι σε έναν δρόμο έτσι με πολλά αμάξια, ναι. Προσπαθούν να περάσουν απέναντι. Τα περισσότερα δεν ξέρω καν πώς λέγονται, βασικά τα περιγράφω. Δηλαδή, θυμάμαι αυτό με τους πυροσβέστες, που είναι όντως κάτι πυροσβέστες, ρε, δεν κάτι στην πλάκα. Ή αυτό με το μάτραχο πάλι που πηδάς και τρως τις μύγες. Α, okay. Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Εγώ θυμάμαι στον Κλόνο τότε, είχε ένα παιχνίδι που έπαιζες κρυφτό. Ναι, έχει. Και ξέρεις, ήταν και καλά ένα σπίτι, έβγαινες έξω από το σπίτι. Ναι, ναι. Τώρα, κοίτα εδώ πέρα, τι γίνεται εδώ. Αλλάζει, ας πούμε... Γίνει ο χαμός. Αλλάζουν αυτά τα αυτοκίνητα, η φορά τους και... αλλάζει το μάπ. Αυτό είναι. Ξέρεις λίγο έτσι τα μάτια, λίγο απ' έξω, ναι. Όπα. Αντίγε. Εύκολο είναι. Είναι pattern. Το βλέπεις λίγο, το θυμάσαι. Είναι πάτα. Έλα. Κάνε τη φορά.
Έλα ρε φίλε μου, το κοίτωμα. Το καφέ. Ρε! Είδες όμως δεν έχει φίλια. Δεν το πάντας εκείνης πια. Ενώ στο φρόγγιο έχεις πιάτσα. Α, ναι. Ε, ναι. Εδώ δεν έχει. Ανάπηρος φρόγγιο, καταλαβαίνει. Δες εδώ. Πρέπει να παρατηρήσετε το πάτε που είναι, ας πούμε αυτά τα τρία μπλε αυτοκίνητα. Κοίτα πώς πηγαίνουν. Θα ξαναβγούν τώρα. Και τα καφέ είναι τρία. Θα μετράς ένα, δύο, τρία και θα περνάς. Ναι. Ποτέ. Είναι η μάνα. Άλλο το πουλάκι μου. Άντε, πέρα το δρόμο, πουλάκι μου. Έρχομαι. Στα κενά. Ναι. Α, ναι, εγώ νομίζω ναι, πράσινο ναι. Ήταν. Όχι, στα κενά πράγμα. Όχι. Έτσι. Τέλειο. Όχι. Όχι. Ας πούμε, αυτό ήταν το πλιά. Αυτή είναι η βία, έχει βία, της πλιάς. Α, είναι και... Και φίδα. Και φίδα. Λοιπόν, έλα, το έχω αυτή τη φορά. Έτσι, τελείσουμε. Σφυγόμουν να έπαιζα παιχνίδι. Τι έγινε! Α, δεν πέθανα! Ωραία, εντάξει. Δεν πέθανα, κρακ. Εγώ νομίζω ότι πεθαίνεις. Στο αυθεντικό του παιχνίδι δεν πεθαίνει. Κάτι βγήκε εκεί. Εντάξει, εδώ τα αμάξια όμως δεν πάνε τρένο. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει κανένα mod. Πιο μετά. Όσο πηγαίνεις γίνεται και πιο... Τι θα γίνει, προλάβουμε τίποτα. Τι είναι. Ακούπησε το πίξελ. Μα δεν πάτησα πάνω. Αχάνονται τα μπλε. Ωραίος. Έλα. Έλα. Νίκο, θα έρθεις να τα φας. Δεν μπορώ, μαμά, παίζουν τζαμπιάκια. Τώρα. Πάνω τα frames δεν μπορούν. Έχουμε διαλύσει τη RAM για το CPU εντελώς. Οχ, παραλίγο. Και αυτό για να το φτιάξουν έχουν κάνει μαγκές. Κανονικά αυτά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν στο Atari. Δεν είδα για άλλα mods, ναι. Ναι, έχει σίγουρα.
Τρένο. Τι κάνεις ρε. Είμαι σε μυστική συνωνόση, σταμάτα. Ωραία, που θες να το μάθεις και ξέρεις, ένα, δύο, τρία... Όλος έκατσε πάνω στο πίξελ, ρε. Αυτό είναι κάτι σαν ζωή. Όχι, είναι πόνος, τρώσει καλά μια μύγα κάτι, ένα ζωάκι. Μαλακίες. Όσο πάει γίνεται πιο σκληρό. Θα σου γαμίσω. Έμαθα ότι περνάς απέναντι. Τώρα θα δεις. Μου είπανε εδώ ότι το έχεις δει μάγκας. Για να δω. Και ο κροκόρελος. Και εκεί. Κροκόρελος εμφανίζεται. Και στα πιο σκληρά μετά δεν μπορείς να περάσεις απέναντι. Είδες. Απάντησες πάνω στο κροκόρελο. Ναι, στο κροκόρελο. Στο στόμα του πρέπει να πας. Δεν μου κάνει το χατήρι. Δεν πειράζει. Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι, καλά είναι. Καλώς. Ξαναπήγε πίσω, το μετάλλιωσε. Εγώ νόμιζα ότι χάνεσαι. Φεύγει το ξύλο και χάνεσαι, ρε φίλε. Αυτό τι είναι. Μάλλον... Ποιο, το glitch. Ναι, glitch, ήταν. Μάλλον, ξέρω εγώ. Άμα δεν ακούσεις κάποιο reaction, ήχο, κάτι τέτοιο, δεν, τίποτα δεν είναι. Ας πούμε, βλέπω τώρα ότι ο κροκόδιλος πιο πολύ βγαίνει πάνω αριστερά. Τι ήταν αυτό? Άμα, ξέρεις τι, άμα εξαφανιστεί, μπορείς να βγαίνει εδώ ένας κροκόδιλος πάνω, ναι, στην γωνία. Και, και στα κενά βγαίνουν κροκόδιλοι. Αλλά κάθεται για λίγο, δεν κάθεται πολλή ώρα. Πρέπει να το υπολογίσεις περίπου, άμα το δεις, σιγά σιγά εξαφανίζεται. Εγώ πιο πολύ και νόμιζα θα τον προλάβω, για τον ήχο, αλλά... κάτι ναι, ναι, ναι. Νόμιζα θα τον προλάβω, αλλά δεν... Α! Να το σκέφτε, βλέπεις που βγαίνει. Ναι, κατάλαβες. Αυτό έλεγα. Δεν τον πρόλαβα για λίγο, δηλαδή έτσι εξαφανίζεται κιόλας. Γιατί ξέρω όπως σου είπα πριν, τι ήταν αυτό, είναι που εμφανίζεται σιγά σιγά, okay. Δεν τον πρόλαβα τον άτομο. Αυτό. Ίσα ίσα. Ίσα ίσα. Αυτό. Α, τώρα μου το δίνεις πιο δύσκολο. Και η κίνηση έγινε πιο... Το πιούμε πιο γρήγορα. Οχο. Λάκανες τώρα. Και από ένα level και μετά δεν σε αφήνει να περάσει, δεν περνάει απέναντι το, δεν υπάρχει barrier. Βασικά υπάρχει barrier, δεν μπορείς να περάσεις. Πρέπει να τα κάνεις όλα κατευθείαν, με μία. Άντε, για. Είναι ωραίο παιχνίδι όμως. Είναι παιχνίδι, έτσι. Καλά, είναι όντως αυτό. Και το freeway ήταν. Ναι, ναι. Και μουσικούλα και τα πάντα. Ένα, αυτό έχω κάνει ένα φάκελο με κάποια τοπία, είναι, τα θυμάμαι ρε παιδί μου, που εντάξει, οκ. Okay. Ακόμα ένα που λογικά ξέρουν οι πιο πολλοί. Ποιο, το κομμάντο, το Donkey Kong. Donkey Kong. Τι στα arcade, δεν ήταν αυτό το ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός είναι ο Μάριο εδώ και... Βασικά τι έχει γίνει εδώ πέρα, η Coleco πήρε τα δικαιώματα από την Nintendo και πήρε το Donkey Kong και το έβγαλε στο Coleco Vision. Τότε, επειδή οι νόμοι ήταν ό,τι να είναι, όλες οι εταιρείες έκαναν κόπιες και χαζομάρες. Αυτό δεν είναι το κανονικό Donkey Kong. Το κανονικό είναι στο Coleco Vision. Ναι. Έτσι. Και φαίνεται πάνω γράφει Coleco, άμα το δεις. Βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Τα δικαιώματα τα έχει η Coleco για το Donkey Kong. Τώρα σε εσάς δεν φαίνεται, αλλά εμείς που το βλέπουμε έτσι στον emulator γράφει Coleco. Ναι. 1982. Προχωράς. Και δεν είναι το κανονικό Donkey Kong, δηλαδή δεν λειτουργεί ακριβώς το ίδιο με το σφύρι και με όλα αυτά.
Και μπορείς δηλαδή να πετάξεις στον αέρα το σφυρί και να συνεχίσεις. Και όντως και ο Κόγκο έχει κάποια, να φαίνεται, ψηλά ψυχολογικά προβλήματα, έχει κάτι, δεν πάει καλά. Κάτι, ναι, κάτι τον αποσχολεί. Έτσι, κοφτά. Έχει ένα σφυράκι, να του. Ναι, έχει, μπορείς το πάρεις, απλά δεν μπορείς το πετάξεις. Για να ανεβείς σκάλα. Ανέβα! Αχ, έπεσε το πάτωμα. Λογικό δεν είναι. Α, δεν το είδα. Ξανά! Έλα, φίλε. Σκληρός. Ακόμα καλύτερα. Κάτσε, περίμενε να δω πώς είναι όλα θα κολλήσω. Α! Αυτό ήταν. Έλα, προ player, τουρνουά. Επειδή θέλω να δω τι κάνει γι' αυτό, εντάξει... Αυτό κάνει. Αυτό κάνει, αλλά από πίσω δεν... Δεν. Κάπου λέει κάπου τις ζωές. Ναι. Μπορεί να συμβεί πρέπει, αυτό. Πρέπει να θυμάμαι που πέφτουνε. Όχι, δεν είναι, είναι random. Είναι random. Ναι. Βλέπεις, είδες. Είναι random. Αυτό τώρα που έκανες, εντάξει, ήταν... Α, οκ. Okay. Τα τετραγωνάκια πάνω δεξιά. Φαίνεται ότι χάνονται αυτά. Ναι, 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 οκ. Okay. Κατάλαβα. Έφυγες, έφυγες, τέρμα, έφυγες. Δεν ανεβαίνει με κάποιες φορές. Ας το σφυρί, γάμα το. Ανέβα! Τι ήταν, μάλλα. Φακ. Τι ήταν. Ρε! Οι controls γενικότερα υπήρχαν και γι' αυτό χαλούσαν και τα χειριστήρια. Μην νομίζω ότι με το χειριστήριο το Atari πάει καλύτερα. Πρέπει να το κρατάς πατημένο με δύναμη. Ακούμπησαν τα pixel. Ακούμπησαν τα pixel. Αχ, δικός. Αχ, hit me. Σπάμα ρέτα. Εδώ λες ότι δεν πηγαίνει κατευθείαν πάνω, δεν ανεβαίνει. Ναι, δεν μπορείς να το είδες. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν ανεβαίνεις, αλλά ναι. Μετά πρέπει να το ξαναευθυγραμμίσεις για να... Μάλιστα. Οχ. Οχ. Καλό, καλό. Σε δουλεύει λίγο, εντάξει. Καλό. Αλλά πρέπει και λιγάκι. Α, δεν ανεβαίνει από εδώ. Γιατί δεν ανεβαίνει από εδώ. Λάβες από εδώ. Έπεισε το κενό τώρα. Ναι. Πρέπει να πας στην άκρη μου φαίνεται. Ναι, ναι, δεν μπορείς. Οκ. Okay. Μα σκάλα είναι εσύ, κύριε φίλε. Αχ, αγόρι μου, ψέματα είναι όλα αυτά, ηλεκτρονικά είναι. Τρομερό. Δες τι έκανε, ρε φίλε. Τρομερό. Κι όμως. Ε, κάπως έτσι. Ντόκινγκ. Κλασικό. Α, βάλει κάποιο άλλο. Αργούμε λίγο να αλλάξουμε κασέτες. Λοιπόν, το κομάντο. Το κομάντο.
Έτσι. Αυτά είναι τα πιο γνωστά. Και βέβαια... Δες εδώ τώρα, ας πούμε. Ξαναλέω, ε. Lance Titley. Δεν είναι. Ναι, όχι, λέω που Lance Titley. Ναι. Πού αυτά τα games. Ναι. Data East δεν και είναι. Activision. Α, δεν είναι. Όχι, η Data East ήταν ο developer και η Activision ήταν ο publisher. Α, okay. Όταν έγινε αυτό. Η Data East, μόλις εκείνη την εποχή, έβγαζε κανονικά arcade. Ναι. Έτσι. Απλά αυτό το έβγαλε η Data East για την Ιαπωνία. Το συγκεκριμένο, το κομμάντο. Γιατί το κανονικό το κομμάντο είναι της Capcom. Ναι. Το κανονικό το game. Hit me. Ολοκλήρωσε αυτό που έλεγες ότι τη σχέση έχει με το ένα με το άλλο. Ναι, τίποτα. Απλά σου λέω που λάδες τίτλοι που games. Δηλαδή δες τώρα, ας πούμε, αυτό ναι, να το πάρεις, να το παίξεις, να πεις πέρα. Ναι. Και παίζεται. Ναι. Για λαπάτη, ε. Δηλαδή κοίταξε τώρα πόσο μας κοροϊδεύει η Atari. Δηλαδή επί πόσα χρόνια είχε τα. Μόνο πίξελ, τίποτα άλλο, δεν έχει παιχνίδι. Ναι. Τι σχέση έχει τώρα αυτό. Μεγάλη ανάπτυξη. Μεγάλη διαφορά. Δηλαδή καλά, ο πελάτης ήδη σε παράτησε ο πελάτης. Τώρα η κίνηση του κιόλας με το χειριστήριο του Xbox πιστεύω είναι καλύτερη, αλλά δεν ξέρω πώς θα ήταν με το... Με το Atari. Με το Atari. Είναι καλύτερη. Είναι. Ναι, ναι. Είναι, απλά πρέπει να έχεις τα κανονικά τα χειριστήρια. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν δύο ειδών χειριστήρια Atari. Τα CX10 και τα CX30. Τα 30 είναι πολύ σκληρά. Δηλαδή το μοχλός πάνω είναι πάρα πολύ σκληρός. Αλλά είναι καλύτερο, δεν σπάει με τίποτα. Είναι πολύ πιο δυνατός. Αυτό που θυμόμαστε που σπάνε είναι πολύ μάλακα. Έχουν αυτό το δερματάκι. Πώς είναι η ταχύτητα των αυτοκινήτων που είχαν. Κατάλαβα. Εμείς θυμάμαι είχαν σπάσει και τα δύο τα δικά μας. Γιατί είχαν κάνει μια πατέντα φάση, ξέρω εγώ, τα είχαμε κάνει με μονητική ταινία. Ναι. Και πατούσαμε μόνο τα σιδεράκια από μέσα. Δηλαδή... Τα ελαττήρια, κάτι στο ναι, ναι. Είναι κάτι. Δηλαδή, ναι. Ξέρω εγώ, τα είχαμε κάνει όλα έτσι. Ναι. Και τα παίζαμε χωρίς εκείνη την πλαστική μαλακία που είχαμε. Α, επίσης να πω και κάτι άλλο που παραλείψαμε, δεν το δείξαμε. Επειδή όντως τα παιχνίδια αυτά είναι καλύτερα, είναι παιχνίδια όντως, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα mods των παιχνιδιών. Δεν πατήσαμε καθόλου το κουμπί να δούμε τι άλλα mods έχουν. Από ένα σημείο και μετά το. Αυτό θα έχει δυσκολίες και τέτοια. Και όμως φίλε μου, από ένα σημείο και μετά το αχρίστεψαν το κουμπάκι. Αχρίστεψαν, ξέρεις γιατί, όντως είχαν παιχνίδια. Οι μεταγενέστερες γενιές Atari, άμα δεις, από εκεί που είχαν 6 μοχλούς, τους έκαναν 4. Το κατέληξαν εντελώς το μόνο. Δεν υπήρχε λόγος. Γιατί έρθαν απλά να φτιάχνουν παιχνίδια. Πιστεύω ότι ήταν και λίγο εκ πονηρού αυτό που έφτιαχναν παλιότερα. Σε δούλευαν λιγάκι. Απλά αυτό όταν βγήκε το παιχνίδι, παιδιά, ήταν καταλαβαίνετε ότι η Atari δεν το έβγαλε αυτό ηθελημένα. Δηλαδή δεν είναι μια επιλογή της, είναι ότι αναγκάστηκε να το βγάλει γιατί το είχαν άλλοι. Εκείνη την εποχή η Atari έβλεπε τι έβγαινε στο NES, τι πουλούσε και έκανε ένα port. Αυτό είναι port. Το κομμάτι δεν είναι για το Atari. Όπως και κάποια άλλα παιχνίδια όπως το Ghostbusters, το Double Dragon. Το Double Dragon δεν είχε. Είδανε τι χαμό έκανε και ήθελαν και αυτοί να κάνουν το χαμό. Ήταν ήδη αργά. Εντάξει, αυτό φαίνεται πολύ πιο ανώτερο. Αυτό είναι και εγώ, είναι ένα λόγος που το θυμάσαι τότε. Άμα θυμάσαι αυτό το game, ας πούμε, εντάξει, το για μένα δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Τι, δεν έμπαινε μέσα. Έχω να τους φας πρώτα. Α, και σε έβγαλε, είχε checkpoint. Ναι. Α. Βέβαια, το παιχνίδι το bike που έχει το παιχνίδι. Θα μεγαλύτερο το κουμπάκι. Είναι η βόμβα, αλλά είναι μόνο μπροστά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ βγάλει
Δοκίμασε το. Αι. Ναι, ναι. Το δεύτερο μόνο εγώ, τώρα δεν ξέρω τι διαφορά. Λίγο πιο δύσκολο. Θα πετάνε δύο δύο. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αν το πάω όλο τρένο. Μπορείς, μπορείς. Πιο πολύ να φανταστώ όμως αυτό το game το παίζει για το σκορ. Ναι. Όχι. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Άμα δεν θέλει. Να. Τώρα θέλει. Ξέρεις γιατί δεν θέλει. Γιατί δεν έχει ζωές. Γι' αυτό δεν θέλει. Α, επειδή έχει μόνο μία ζωή στο δεύτερο mod. Ναι, ναι. Γι' αυτό δεν θέλει. Αυτές είναι βόμβες. Ναι. Προμοβίδες. Κρατάς πατημένο το κουμπί που ρίχνει και τις πετάει. Δεν τις ρίχνει μόνο σου δηλαδή. Απλά το κουμπί που το έχεις πατημένο. Το σκίζω! Το Intellivision και το ColecoVision έχουν σχεδόν τα ίδια παιχνίδια που έχει το Atari, αλλά με καλύτερα γραφικά. Με πολύ καλύτερα. Δηλαδή, άμα θέλει κάποιος να επιλέξει, είναι καλύτερο να πάρει με το ColecoVision. Και νομίζω ότι είναι το ColecoVision είναι αυτό που έχει και την πατέντα που παίρνει και τις κασέτες του Atari. Δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Είχα βγάλει ένα περιφερειακό που έπαιρνε τις κασέτες του Atari. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ το έχω βάλει mod 1 και έχω χάσει ήδη δύο φορές. Και εννοείται ότι αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τον nerd, έτσι, να μην λέμε μαλακίες, μην κάνουμε στους άλλους που ξαφνικά όλοι τα ήξεραν. Εκτός πάλι δεν είμαστε. Πέρνα! Πέρνα! Όχι ρε φίλε. Τελείωσε. Τελείωσε. Εγώ τρία παιχνίδια είχα στο Atari. Είχα ένα με ένα αυτοκίνητο με το pole position. Pole position. Το οποίο εντάξει ήταν ένα μέτριο. Είχα ένα με έναν αγρότη που έσκαβε κάτι. Είχε κάτι καρότα και είχε μια τσάπα και έσκαβε. Ναι αυτό. Και το, αυτό με τους πυροσβέστες. Λοιπόν, θέλω λίγο να το... Το boxing. βάλε. Απλά το boxing δεν ξέρω αν παίζει μόνο. Και αυτό Activision είναι. Κλασικά. Όπω όλα. Ναι, ναι. Όλα, ναι. Ναι, ναι. Να, τα σίγμα. Έτσι εγώ, τα σίγμα. Αρχίνα. Έχει κολπάκι βέβαια. Για να το φας. Να μην ακουμπάς τα πάνω και κάτω τέρμα. Να πηγαίνεις λίγο. Για να προσγειώνεται η μπουνιά. Είδες πως ρίχνει μπουνιά σε ό,τι να είναι. Και να φανταστώ μόλις τελειώσει ο χρόνος. Ναι. Και αυτό το θυμάμαι πολύ κιόλας. Αλλά σου λέω όλο κλόνος. Με έχεις σκίσει. Τα θυμάσαι τα παιχνίδια αυτά καθόλου, τα θυμάσαι καλά. Πόσο καλά τα θυμάσαι. Θυμάσαι δηλαδή αν έγραφε Activision, όταν το έπαιζες. Αυτό δεν το θυμάμαι, όχι. Αυτό είναι μια καλή πληροφορία. Ας πούμε, θυμάμαι το boxing, το θυμάμαι. Ναι. Τα tanks, τα θυμάμαι. Tanks. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς την ονομασία που παίξαμε πριν. Ένα σου λέω με κρυφτό θυμάμαι. Α, ένα με κάτι που ψάρευες. Ναι, κι αυτό. Ναι. Αλλά εκείνο, ξέρεις, κάναμε πάλι... Πολλά κόλπα με το RF γιατί για κάποιο λόγο δεν ξέρω, σου είπα ότι αλλάζαμε games. Ναι. Και το RF για κάποιο λόγο ας πούμε αντιδρούσε σε κάποια games, δεν τα έδειχνε καλά. Είναι λες και αλλάζαμε κανάλι. Εγώ θα πω ότι θυμάμαι από αυτούς τους κλόνους. Αυτοί οι κλόνοι είχαν και κάποια κοντρούς που ήταν από πίσω. Ναι, δεν ναι, είχε πολλά. Ναι, δεν είχε μόνο μπροστά, είχε και πίσω. Και σε κάποια φάση. Μα στην ουσία πατούσες κουμπί και σου. Ναι. Σου άλλαζε games. Εγώ θυμάμαι το εξής, ότι αυτοί οι κλόνοι είχαν κάποια στάνταρ παιχνίδια. Δηλαδή είχαν καμιά 15-20 παιχνίδια. Ναι. Τα υπόλοιπα παιχνίδια για να βγουν έπρεπε να κάνεις ένα συνδυασμό με τα κουμπιά πίσω. Και για κάποιο λόγο άλλαζε και το σήμα της εικόνας και από. Από FM γινόταν FDS και ήταν UHF. Δηλαδή ήτανε... άλλαζε και η συχνότητα. Άλλη. Γινόταν λίγο ότι να είναι. Τώρα αυτό ίσως εμείς το θυμόμαστε έτσι ότι ήταν UHF και τέτοια, αλλά αυτό μπορεί να ήταν πάλι και NTSC. Μπορεί. Μπορεί να γινόταν καμιά τέτοια μιζέρια. Και μέσω του RF του βίσματος έβγαζε ό,τι να είναι. Έβγαζε μισή εικόνα, τα βγάζε με πιο πολλά σύννεφα, ή μπορεί να ήταν PAL, αλλά να ήταν σε CAM. Ναι. Γιατί εντάξει, αυτά δεν τα έφτιαξαν αποκλειστικά για εδώ.
Αυτό. Το κόλπο είναι να κάνει μπρο πίσω. Όταν σε βαράει. Διαγώνια, το... διαγώνια για να προσγειωθεί μπουνιά και μπρο πίσω. Αυτό. Το, είναι το μόνο που μπορεί να κάνει. Έτσι. Μαράκι, το έχεις πολύ. Τι. Το έχεις, λέω. Είχα ασχοληθεί πολύ ρε με το. Εντάξει, είχα, το είχα καιρό είναι η αλήθεια. Δεν θυμάμαι πόσο καιρό το κολατάρι. Και το ατάρι το δικό μου δεν χάλασε. Εντάξει, γιατί... Δεν χάλασε, το άφησα μόνο όταν είχα πάρει το NES. Καλά, το, και όπως θα το άφηνα, άμα είχα NES. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν είχα... Και δεν, στην αρχή δεν το ήθελα το NES. Κοίταξε, εγώ NES τότε ας πούμε όταν μάλλον άρχισα να μπαίνω έτσι στη φάση με τις κονσόλες, NES δεν είχα δει πουθενά στη γειτονιά, γιατί ξέρεις ότι είχαμε από γειτονιά. Πιο πολύ τότε εκείνο τον καιρό πουλούσαν ακόμα το Master System, ναι, τη δεύτερη version, και πιο πολύ είχαν ήδη Mega Drive και Super Nintendo. Ναι. Μαλάκα, εσύ τώρα μιλάς για πολύ πιο μετά. Ναι. Γιατί τότε δεν υπήρχε καν. Βασικά, όταν είχαμε πάρει το NES, δεν είχε κασέτες. Δεν υπήρχε κασέτες. Σου λέω, για NES και κάποιοι άλλοι, σου λέω, αν κάποιοι άλλοι, ας πούμε, όπως Γερμανία, όπως το ανέφερες τώρα, οι πιο πολλοί, ξέρεις, είχαν θείους, ναι, θείες στη Γερμανία, ναι. Και τους στέλνανε από Γερμανία, ξέρω, κασέτες και δεν ξέρω εγώ τι. Εν τω μεταξύ, σε μένα το θέμα ποιο ήταν, ότι θα έχεις ή το NES ή το Atari. Ναι. Δεν μπορούσα να τα έχω και τα δύο. Δηλαδή αυτό ήταν το deal για μένα. Και εκείνη τη στιγμή, εγώ πώς σκεφτόμουν, ότι είχα το Atari και είχα, ρε φίλε, ξέρεις πόσα παιχνίδια που τα ήξερα. Μάμε, και ήταν και... κάποια παιδιά τότε που το ζήγησα, ερχόντουσαν γειτονιά από Γερμανία, όπως λες. Και ήταν το τέτοιο. Είναι που ερχόταν με κασέτες, καμιά 15 κασέτες, ας πούμε, από Game Boy. Mm. Και θυμάμαι, είχαμε κολλήσει ένα καλοκαίρι. Παίζαμε το Track and Field, ναι, γιατί είχε και Link το ένα παιδάκι που εκεί και το είχε διπλή κασέτα και το παίζανε τέτοιο. Καλά τον έχεις πάει, τι είπες, α, διπλό παίζεις. Διπλό, διπλό. Αυτό έχει, αυτό το συγκεκριμένο game έχει αυτό το μόνο. Να, είναι 0, 1, αυτό. Ναι. Διπλό και μόνο, δεν έχει κάτι. Ας πούμε αυτό, επειδή ήταν game κανονικό, δεν έκαναν αυτές τις μάγκες με τους συνδυασμούς και καλά έκαναν. Καλό. Η ίδια η Atari, τώρα αυτό το παιχνίδι, τι είπαμε, ότι υπάρχει αυτή η μπάρα αριστερά, ναι, είναι για θέμα μνήμης το έχουν κάνει αυτό. Βρήκαν αυτό το τέχνασμα, σε εκείνο το σημείο στην πραγματικότητα δεν φορτώνουν τίποτα άλλο και η RAM ασχολείται με τα δεδομένα του παιχνιδιού. Στο Pitfall, ας πούμε, και σε κάποια άλλα παιχνίδια όπως αυτό, που δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν σωτήριο για να μπορέσουν να αναπτύξουν παιχνίδια. Και το NES έχει μια τέτοια μάγκια, όπως και το Master System έχει. Master System έχει, είναι που είναι γύρω γύρω πάλι μπλε, αν το δεις. Αυτό, ναι, αυτό που θυμάσαι εσύ στο Master System είναι τα κενά που έχει το PAL, ναι, αλλά εκεί όντως γίνεται δουλειά. Στη CRT δεν φαινόταν τότε, ναι, ναι, στη χοντρή. Κάνουν δουλειά εκεί πέρα. Τώρα, ας πούμε, αν το βάλεις σε μια από τις καινούργιες θα το δεις, είναι full μπλε γύρω γύρω. Ναι, ναι, ναι. Θα ρίξουμε μια ματιά και κανένα άλλο. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν κάποια παιχνίδια που είναι τα arcade της Atari. Αυτό, ας πούμε, το... Για παράδειγμα το Battle Zone. Λοιπόν, το Battle Zone είναι, τώρα είναι λίγο μυστήριο σαν game. Αυτό συνήθως το χρησιμοποιούν πολύ για να δείξουν τις δυνατότητες του 2600, για να δείξουν γραφικά και ιστορίες, έτσι. Αυτό και το Star Wars το Arcade. Είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουν, ας πούμε, για μένα πιστεύω ότι τα καλύτερα γραφικά, ναι, έτσι. Όμως, βεβαίως αυτές οι κασέτες έχουν special chip απάνω. Δεν είναι δηλαδή... Είναι μαγιά. Είναι όπως είναι το Super FX. Εντάξει, φαίνεται κιόλας το game ότι είναι... Ναι. Πολύ καλύτερο από ότι άλλα, από τα LANs πάλι... Εννοείται. Μόνο που εδώ είναι η μαγιά, ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε την ίδια τιμή. Όπως και όλα τα αρκετά. Δεν ήταν στάνταρ τιμή. Τα κουτιά με έφαγε.
Κοίτα τώρα, αυτό τώρα το. Και καλά η έκρηξη. Ναι. Το εφέ. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα οποία ήταν arcade είχαν διαφορετικό κουτί και διαφορετική συσκευασία, ήταν πιο μεγάλο. Έμοιαζε με τα κουτιά που ήταν παλιά τα PC games, τα τεράστια. Ναι. Έτσι ήταν για το Atari. Τα καλά και καλά τα παιχνίδια του. Και εννοούσε ότι ήταν πανάκι. Δεν πρέπει να είσαι ποτέ ακίνητος. Να δες πως είναι το χειρός. Είδες. Σου ρίξε. Πρέπει να φύγεις. Πρέπει να το έχεις στο νου σου ρε, θα σου ρίξει. Και πρέπει να προχωράς. Σε έχω και από πίσω. Από πίσω. Είναι το ραντάρ, πρέπει να κοιτάς πολύ το ραντάρ. Πρέπει να υπολογίσεις τον όγκο του... Το δεις το στόχαστρο γίνεται κίτρινο. Όταν είσαι και πολύ. Στον περίπου θα ξέρεις που είναι το στόχαστρο, ρίχνεις και φεύγεις. Δεν κάτσε να δεις τι γίνεται. Γιατί θα σε φάει η σφαίρα. Τι ήταν αυτό, τι είναι αυτό. Τι ήταν αυτό. Σε έφαγε, ελικόπτερο. Αλλά που... Άντι, γεια! Και είναι άλλοι που το σκίζουν, δεν το κάνουμε τίποτα. Ωραίο είναι. Καλό είναι, καλό είναι, αλλά να αυτό είναι λίγα αυτά τα παιχνίδια. Αυτό είναι πόρτο, το αρκέτ είναι της Atari, είναι το 83. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά κατάλαβαν ότι επειδή πλησίαζε και το video game crash, κατάλαβαν ότι οι απαταιωνίες που κάνουν δεν πιάνουν τόπο. Οπότε άρχισε να παίρνουμε τα καλά τα παιχνίδια να τα φέρουμε στο show. Ήταν ήδη όμως πολύ άργα. Όταν γίνεται η έκρηξη, εμφανίζονται κάτι ένα-δύο. Εμφανίζονται τα πάντα. Επειδή να κάνουμε το εφέλε για την έκρηξη. Βάλε εκεί ό,τι βρεις. Μπράβο, μου σε έβαλε πίσω. Αλλά δεν μπορείς να υπολογίσεις το λόγο τώρα. Όχι. Είναι περίεργο. Νομίζω ότι το έχεις αποφύγει και το τρως πίσω. Αυτά. Πώς σου φαίνεται τώρα μετά από πολλά χρόνια που ξανά έπαιξες? Ξέρω. Σου λέω, η Lance Titley δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτός ο τίτλος που είδαμε μετά, πιστεύω ότι είναι, έχει κάποιους τίτλους να παίξεις. Δηλαδή αυτό, εντάξει, είναι διασκεδαστικό. Το Pitfall, ok. Το Donkey Kong, και αυτό ok. Εντάξει, Frogger, αν θες κάτι για πιο απλό. Πιστεύω έχει επιλογές. Εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αν ας πούμε θες έτσι να περάσει λίγο το χρόνο σου, έχει επιλογές. Αλλά ναι, για launch τίτλους, όχι, εκείνα δεν ήταν. Αυτοί οι τίτλοι αρχικά δεν ήταν launch εδώ, δεν ήρθαν ποτέ εδώ. Ναι. Εδώ πέρα ήρθε το Atari σαν πακέτο, είχαν έρθει κάποια παιχνίδια και μετά είχαν έρθει και οι κλόνοι που, εντάξει, τους κυκλοφορούσαν να προβλημάτισαν, δεν τους κυνηγούσε κανένας, έτσι δεν υπήρχαν αυτοί οι νόμοι τέλος πάντων τότε. Ήταν καλό deal τότε να πάρεις ένα Atari. Είχε δηλαδή παιχνίδια. Είχε αυτό το ότι πατά το διακοπτάκο, αλλάζουν τα παιχνίδια, τα δοκιμάζω και έτσι περνάει η ώρα. Ας πούμε, βαρέθηκα με το ένα, ναι, έχω άλλα 40, ας πούμε. Έχω, ναι. Όχι μόνο 40. Είχε πάρα πολλά. Η κλόνη είχε. Είχαν πάρα πολλά. Ναι, αυτό ας πούμε και εντάξει, την πάλευε. Τα χειριστήρια δεν την πάλευαν, αυτό είναι το κακό. Δεν υπήρχε κάτι να το συγκρίνει. Έπεσε μονότερμα. Έτσι. Τι άλλο υπήρχε. Δηλαδή, άμα ήθελε να πάρει το Philips, το Video Pack, ήταν πολύ αρχαιότητα. Το Odyssey 2 τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Ήταν αρχαιότητα, δεν πλησίαζε καν. Και είχε πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν ήταν τόσο πολύ video game system, ας πούμε. Γι' αυτό η ίδια η κονσόλα είχε ένα τεράστιο πληκτρολόγιο ενσωματωμένο. Αυτό. Οπότε πήγαινε στο Atari,
Αληθεύει αυτό το ότι αυτοί που είχαν το Atari, πολλοί από αυτούς οι γονείς ήταν στο εξωτερικό ή ήταν ναυτικοί και. Είχαμε και τέτοια στο χωριό, τέτοια παραδείγματα που ναι, οκ, okay, το έπαιρναν. Ναι. Πολλοί το χαλούσαν μέσα σε ένα μήνα. Καλά, οκ. Okay, άντι για μετά που να το φτιάξεις, που να το κάνεις. Το καλώδιο χαλούσε πάρα πολύ εύκολα. Είναι ενσωματωμένο το καλώδιο, δεν είναι αποσπόμενο. Α, ήταν τα χειραχειριστήρια, λες. Όχι, το καλώδιο της κεραίας. Α, της κεραίας. Ο κλόνος έχει αποσπόμενο καλώδιο. Ο κλόνος είναι όλο αποσπόμενα. Στο αυθεντικό το μοντέλο, όλα τα κακά βρίσκονται εκεί πέρα των χειριστήριων. Αλλιώς η κονσόλα είναι χειρότερη. Έχει πολλά αρνητικά. Αυτά τα χειριστήρια που έχει ο κλόνος δεν είναι τα κλασικά του Mega Drive. Με τα pin που μπορείς να τα βγάλεις και να παίξεις. Ναι, είναι πιο πλατιά. Το βίσμα είναι πιο πλατή που έμπαινε μπροστά. Ενώ τα αυθεντικά τα Atari είναι industry standard. Το δημιούργησε αυτή δηλαδή και το κράτησαν. Και η Sega το υιοθέτησε πρώτα από όλους. Και γι' αυτό έμεινε έτσι. Δηλαδή το wiring είναι ακριβώς το ίδιο μέσα. Τα pins. Το άλλο της Atari είναι ένα πλατή, μοιάζει με... Ποιος είχε τέτοιο, η Apple είχε έτσι τέτοια πλατιά βίσματα στα joystick. Στα joystick. Ναι, ναι, στους Apple 2 και τέτοια. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα, όσο αφορά την Atari στο κομμάτι των υπολογιστών και στα παιχνίδια που έβγαλε εκεί, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο βίντεο, διότι δεν είναι μόνο το τεχνικό κομμάτι, είναι ότι και τα παιχνίδια, ναι. Τα παιχνίδια δεν είναι Atari. Δεν είναι Atari, τα περισσότερα είναι Commodore. Τότε η Commodore με τους Commodore 64 με τον VIC-20, αυτοί είχαν μια σειρά παιχνιδιών που η Atari τα είδε και σου λέει ότι δεν πουλάμε μόνο σαν PC, πρέπει να έχουμε και παιχνίδια. Και γινότανε port από Commodore. Πολύ λίγα παιχνίδια Atari υπάρχουν για αυτούς τους υπολογιστές, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι από το 7800, από το 5200, από το 2600 με καλύτερα γραφικά. Δεν υπάρχουν δηλαδή, στην ουσία δεν υπάρχει εξέλιξη παιχνιδιών Atari. Δηλαδή τα επόμενα Atari που είδαμε σαν παιχνίδια ήταν στο Lynx και στο Jaguar. Δεν υπάρχουν κάτι. Αυτά ήταν. Έτσι, δηλαδή το King's Quest δεν είναι τίτλος Atari. Ούτε Apple. Αυτό. Αυτό είναι το βιντεάκι, αυτό είναι το αφιέρωμα, αυτό είναι το gameplay. Εντάξει, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε. Ωραία, τώρα ναι, το Atari έτσι κι αλλιώς δεν μας δίνει την ευκαιρία να πάρουμε ένα game launch. Τίτλο από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί έτσι κι αλλιώς ναι. Σου λέω είναι πιο πολλά high score και δεν ξέρω εγώ και τι. Μπλύνεις πράξεις, χέσαι μας και παίζεις και ένα blackjack στο τέλος. Βέβαια, ένα blackjack να μην χαλαρώσει λίγο. Να κάνω μια σημείωση για το τεχνικό κομμάτι. Η διαδικασία ήταν το καλώδιο κεραίας να το βάλουμε σε ένα βίντεο. Από το βίντεο να βγάλουμε SCART. Το SCART να το μετατρέψουμε σε HDMI και από το HDMI να βάλουμε ένα capture μηχάνημα. Πολύ ναι, είναι δηλαδή. Χρονοβόρο και προβληματικό. Η κάρτα υπάρχει, η capture ναι. Card, η κάρτα. Ας πούμε τα υπόλοιπα όσα διαθέτουμε θα τα βάλουμε σε κανονικό hardware. Ναι. Αλλά τώρα ας πούμε το Atari ήταν λίγο ιδιαίτερο. Και γενικότερα άμα θα κάνουμε κι άλλα, όπου υπάρχει πρόβλημα θα καταλήγουμε στον emulator αναγκαστικά, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί τώρα και οι φορητές συσκευές, τι να κάνεις εκεί πέρα, δεν έχουμε επιλογές. Αυτό είναι. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ Νίκο για την παρέα. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε με μαθηματικά και blackjack. Θα βάλεις blackjack. Είναι μετά τη φόρτιση της ημέρας. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις τόσο εύκολα. Να κάτσεις να χαλαρώσεις με blackjack. Αρχικά θα γίνουμε ρεζίλιο ένας στον άλλο, δεν θα το δει κανένας αυτό. Το πόσο χάλια είμαστε στα μαθηματικά. Έτσι. Είναι ασύλληπτο. Νομίζω το είδα στην αρχή. Νομίζω ότι είναι ασύλληπτο, έτσι. Δηλαδή. Μα και εγώ τρόμαξα. Μου λες χθες είσαι καλός στα μαθηματικά. Και δεν το κατάλαβα. Λέω, γιατί τώρα με ρωτάει, κάτι συνέβη, δεν ξέρω εγώ τι. Και είδα τα ROMs, τα είδα τα games, δεν σκέφτηκα καν ότι είναι αυτό. Άσε, ρεζίλια του σκυλιών. Λάζει τίτλος, μαθηματικά, γιατί. Έγινε, bye. Έγινε, γεια.